Ορίγηση μη άδεια λειτουργία υπεραγορά τροφίμων στην εταιρεία Little Ελλάς και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον σε ακίνητο επί τη οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, πρώην Τερλάνα ή Πειραϊκή Πατραϊκή, όπω το γνωρίζουν περισσότεροι. Είναι κάποιο εκ μέρου των ετούντων εσεί. Αν θέλετε να ακούσετε κάπως την εισήγηση, ένα λεπτό. Θέλετε να ακούσετε καταρχάς τον εκπρόσωπο και μετά να κάνουμε. Ωραία. Καθίστε, αν θέλετε. Πείτε μας για τα πρακτικά, το ονοματεπώνυμό σας για να καταγραφεί και παρακαλώ περιεκτικά στην πρώτη τοποθέτησή σας και αν χρειαστεί μετά δευτερευόντως ακούω. Ναι. Ονομάζομαι Καπαξής Χρήστος, είμαι ο νομικός σύμβολος της εταιρείας Little Ελλάς Μέδρα στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη, τον πρόεδρο και τον κύριο δήμαρχο για την δυνατότητα που μας δίνεται και την κλίση την οποία μας έκανε να έρθουμε για να εκθέσουμε τις απόψεις μας όσον αφορά την αίτησή μας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων στο σημείο το οποίο αναφέρει η αίτησή μας. Να συγκεκριμενοποιήσω και να ξεκαθαρίσω καταρχήν, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος και έχουν ακουστεί και κάποιες πολύ μεγάλες ανακρίβειες όσον αφορά τα μεγέθη του συγκεκριμένου πολυκαταστήματος, όπως λένε ότι είναι ενώ δεν είναι, και να αναφέρω ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο έχει 731 μέτρα χώρο πώλησης, έχει 54 μέτρα γραφεία, 237 μέτρα αποθήκες και έχει και ένα χώρο φορτοεκφόρτωσης, ουσιαστικά δηλαδή έναν βοηθητικό χώρο ο οποίος βοηθάει στους ελιγμούς της εκφορτώσεως του φορτηγού το οποίο θα εκφορτώσει το συγκεκριμένο χώρο, περίπου 182 τετραγωνικών μέτρων. Η αίτησή μας λοιπόν είναι για 1204 περίπου τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των 182 μέτρων, τα οποία ουσιαστικά δεν αποτελεί χώρο, πλην όμως όντας μέσα στην άκρος τυπικότητα και νομιμότητα την οποία θέλουμε να έχουμε σε όλες μας τις επενδύσεις, το έχουμε συμπεριλάβει στη συγκεκριμένη αίτηση. Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 1996 στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή απασχολεί 4.150 υπαλλήλους, έχει 210 καταστήματα και εμπορεύεται κατά 90% περίπου προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και αυτό το τονίζω ιδιαίτερα, γιατί έχει γίνει μία παρανόηση όσον αφορά και τους όρους του εμπορίου και του ανταγωνισμού, αλλά και γενικά της εν γέννη εμπορικής δραστηριότητάς μας. Εμείς δηλαδή είμαστε μία εταιρεία η οποία κατά κύριο λόγο έχουμε τα εμπορεύματα και τα προϊόντα τα οποία δεν μπορείτε να τα βρείτε πουθενά αλλού. Ο καταναλωτής δηλαδή, ο οποίος θα έρθει και θα προτιμήσει τα δικά μας προϊόντα, είναι αυτός ο οποίος θα έρθει μόνο και μόνο για αυτά. Και θα σας πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα. Το γάλα, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχουμε μέσα, δεν είναι ούτε της Φάγια, δεν είναι ούτε της Δέλτα, δεν είναι ούτε της Μευγάλα, δεν είναι ούτε κάτι σαγνό. Θα σας απαντήσω και για αυτό που λέτε. Είναι ένα ελληνικό γάλα το οποίο το κάνει μία άλλη εταιρεία, ελληνικότατη εταιρεία, και έχει δικό της brand name. Όποιος λοιπόν θέλει να μας επιλέξει και να πάρει το συγκεκριμένο γάλα, στην τιμή το οποίο το προσφέρουμε, έχει τη δυνατότητα αυτή. Προσφέρουμε λοιπόν μία εναλλακτική λύση όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία θα διατίθενται στη συγκεκριμένη αγορά. Ακούστηκαν κάποια θέματα όσον αφορά, επίσης, γιατί έχουμε γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει, όσον αφορά το θέμα της απώλειας θέσεων εργασίας κλπ. Εγώ θα πω μόνο ότι όχι μόνο στο στάδιο της κατασκευής, αλλά στο στάδιο της λειτουργίας προβλέπεται η δημιουργία και μόνιμη απασχόληση 18 υπαλλήλων και βέβαια δεν θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από το συμβούλιο σας και μια πολύ σημαντική παράμετρος. Η εταιρεία, λόγω της επένδυσης, είναι η κινητήριος δύναμη αξιοποίησης ενός ακινήτου, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, είναι κουφάρι κυριολεκτικά. Μέσω της αξιοποίησης αυτής και μέσω της επένδυσης θα υπάρχουν και άλλοι χώροι, μικρότεροι βέβαια, για άλλους επαγγελματίες, θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις και παράπλευρες δραστηριότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν οπωσδήποτε την απασχόληση. Άρα λοιπόν το επιχείρημα ότι θα κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις και θα απολυθούν λόγω της έλευσης των Lidl είναι παντελώς έολο. Αυτό άλλωστε δεν έχει διαπιστωθεί σε κανένα μέρος της Ελλάδος όπου ακριβώς έχουμε πάει. Και τα υφιστάμενα σούπερ μάρκετ λειτουργούσαν με τους όρους που λειτουργούσαν και μάλιστα και καλύτερα, γιατί αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν και τον τρόπο πώλησης και τις τιμές τους και τις αμοιβές των στελεχών τους και την όλη εμπορική τους διαδικασία μέσα σε κάποια υγιή πλαίσια και σε κάποια πιο αυστηρά και νόμιμα κριτήρια.
Ακούστηκε επίσης και συζητείται πάρα πολύ και σήμερα είχαμε τη δυνατότητα και με ανθρώπους να μιλήσουμε, απλούς ανθρώπους, ότι υπάρχει το όφελος του καταναλωτή, το οποίο πρέπει σε τελική ανάλυση να ξεπεράσει τις όποιες φοβίες του εμπορικού κόσμου. Πράγματι, εσείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο εδώ έχετε τη δυνατότητα και βέβαια να προστατεύσετε και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Και βέβαια, αλλά έχετε όμως και την ευθύνη και την υποχρέωση να προστατεύσετε και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν σήμερα στα υφιστάμενα καταστήματα με τους πενιχρούς μισθούς και με την οξία οικονομική κρίση που υπάρχει και να προσπαθούν να επιβιώσουν μέσω αυτών των αγορών την οικογένειά τους και τον εαυτό τους. Εμείς σαν μια εταιρεία η οποία είναι discount εταιρεία, μια εταιρεία φθηνών εμπορευμάτων, με πολύ συγκεκριμένους κωδικούς εμπορευμάτων. Θα σας πω ενδεικτικά, παραδείγματος χάρη, ότι ένα σούπερ μάρκετ έχει κατά μέσο όρο 10.000 κωδικούς. Εμάς οι κωδικοί των εμπορευμάτων μας είναι 1.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε εμάς θα βρείτε ένα γάλα. Σε εμάς θα βρείτε 2 απορριπαντικά. Δεν θα βρείτε 10. Αλλά αυτά τα 2 τα έχουμε μόνο εμείς. Αυτό είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παράγοντας όσον αφορά και τον υγιή ανταγωνισμό και το όφελος του καταναλωτή και εν γέννη του πολίτη μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Όπου και αν έχουμε πάει, έχουμε δημιουργήσει εκείνες τις διάβλους και εκείνες τις ροές τις επιχειρηματικές, έτσι ώστε η τοπική παραγωγή, και όταν λέω τοπική παραγωγή, οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα να βάλει κάποια προϊόντα στα καταστήματά μας, είναι ευπρόσδεκτος και όχι μόνο στην τοπική και όχι μόνο στο τοπικό κατάστημα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι, όπως βέβαια και δημοσιεύματα κατά καιρούς αναφέρουν, αυτή τη στιγμή 600 εκατομμύρια ευρώ είναι ο κύκλος εργασιών των ελληνικών προϊόντων τα οποία προωθεί η εταιρεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλλοδαπή. Γιατί μέσα από ένα δίκτυο μεγάλων καταστημάτων, τα οποία είναι πολύ σοβαρά σε όλη την Ευρώπη, δίνεται δυνατότητα οποιοδήποτε τοπικός παραγωγός έχει ένα προϊόν ποιοτικό και σε μια καλή σχέση τιμής να το διοχετεύσει. Αυτό λοιπόν είναι μια παράμετρος τόνωσης της τοπικής οικονομίας για κάποιους οι οποίοι επιθυμούν πραγματικά να εξελιχθούν με βάση τις καινούργιες συνθήκες στο εμπορικό γίγνεσθε. Έχουμε επίσης δημιουργήσει μια ροή, ειδικά στα νησιά και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές, στελεχών οι οποίοι επανδρώνουν την εταιρεία, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία τα στελέχη και τα στελέχη τα οποία μπαίνουν σε αυτή την εταιρεία προωθούνται σε σημαντικές θέσεις, λέγοντας το ότι είναι μια οικογένεια η οποία μέσα από τα σπάργανά της δημιουργεί στελέχη και τα στελέχη αυτά αξιοποιούνται σε όλους τους τομείς και όχι μόνο σε ένα κατάστημα με 18 υπαλλήλους ή με 20 υπαλλήλους. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα πραγματικά οι νέοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ να έχουν μια επιπλέον διέξοδο ανέβρεσης και αξιοποίησης των ταλέντων του και γενικά αξιοποίησης της επαγγελματικής τους διάθεσης. Επειδή έριξα μια ματιά στο φάκελο πριν να ξεκινήσει η συζήτηση, είδα ότι εδώ μας στηρίζουν κοινωνικές ομάδες, υπάρχει δηλαδή η συγκατάθεση και η βούληση των κοινωνικών ομάδων πραγματικά να έρθουμε και να παραμείνουμε στο νησί. Γιατί πρέπει να σας τονίσω και κάτι, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μια εταιρεία, ένας διάτων αστέρας που έρχεται, θα μείνει 5 μήνες, 5 χρόνια, 6 χρόνια και θα σηκωθεί να φύγει. Παντού όπου έχουμε πάει, έχουμε το 90-95% είναι περίπου κυριότητες, δηλαδή είναι ιδιοκτησίες, και ένα 5% περίπου είναι μισθώσεις. Αυτό σημαίνει ότι επιδιώκουμε να μείνουμε και έχουμε μείνει μέχρι τώρα και θα παραμείνουμε πάρα πολλά χρόνια και να δημιουργήσουμε εκείνους τους δεσμούς που πραγματικά θα μας δέσουν με την τοπική κοινωνία. Και αυτοί οι δεσμοί είναι που ουσιαστικά μας δίνουν το κουράγιο όλα αυτά τα χρόνια να επεκτηνόμαστε και να προχωρούμε βήμα-βήμα στη δημιουργία κάποιων καταστημάτων. Θέλω να σας τονίσω και κάτι άλλο, χωρίς αυτό να είναι ένα επιχείρημα τουλάχιστον για την δεδομένη στιγμή. Στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης την οποία έχουμε, είμαστε η μόνη εταιρεία η οποία με τις συνεχείς δωρεές της χορηγίας τουλάχιστον στα κριτικά νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε φτάσει μόνο για το 2012
σε δωρεές και χορηγίες τουλάχιστον 550.000 ευρώ. Και αυτό το λέω μόνο και μόνο γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές, ακόμα και παραμικρή βοήθεια στις περιοχές αυτές, με τη μορφή συνδρομών, χορηγίων, υποτροφιών σε ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω μέσα στο πλαίσιο τη συζήτηση η οποία θα γίνει εδώ, γιατί πραγματικά θέλω να γίνει μια συζήτηση και να ακούσουμε και τους προβληματισμούς σας, να σας απαντήσω, να μου δώσετε τη δυνατότητα δηλαδή να σας απαντήσω σε όλα τα επιχειρήματα, τις ενστάσεις τις οποίες έχετε. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω μια δυνατότητα να δευτερολογήσω στο τέλος επί όλων των θεμάτων των οποίων θα ακουστούν. Γιατί έχω δει εδώ ότι έχουν έρθει πολλοί εκπρόσωποι, ακόμα και ο ιδιοκτήτης είναι εδώ, κάποιοι φορείς. Και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τη δική τους ανάποψη, τους προβληματισμούς της, το τι ακριβώς σκέφτονται και πώς ακριβώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν σήμερα η συμβουλή σας τη συγκεκριμένη μας αίτηση. Αν πραγματικά υπάρχει, μπορώ να ξεκινήσω να σας. Βεβαίως θα ληφθεί υπόψη, ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη της συζήτησης. Σε αυτό το σημείο έχει ζητήσει κατ' εξαίρεση ο Δήμαρχος το λόγο, αλλά θα παρακαλέσω. Ναι, πριν μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος, να γράψουν τουλάχιστον τον κατάλογο μιλητών για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ευθύς. Θα με βοηθήσετε, κύριε Γραμματέα. Παρακαλώ. Ναι. Ο πρόεδρος του Εργατολοιπαλληλικού Κέντρου. Είναι κάποιος άλλος που εκπροσωπεί κάποιον φορέα. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Ακολούθως, είναι κάποιος άλλος που εκπροσωπεί κάποιον φορέα. Μάλιστα. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Κύριος Πάπιτσης, λέγε μου τα ονόματα να τα γράφει. Πάπιτσης, Λούβαρης, Πρίτεζης. Λούβαρης. Πρίτεζης. Μάλιστα. Ζεναξάς. Μάλιστα. Αλπανόπουλος. Μάλιστα. Μηταούλης. Ναι. Μιλιώτης, Κεράνης. Μιλιώτης. Κεράνης. Ναι. Βρούτσης. Κρητικός. Ναι. Σουλουφός. Ξαγοράρης. Για λόγου, λέει κάποιος άλλος στους Δημοτικούς Συμβούλους. Ένα μισό λεπτό να κλείσουμε. Ένα λεπτό να κλείσουμε κατάλογο μελετών. Ιδιοκτήτης. Δεν νομίζω. Εκπροσωπήστε, δεν έχετε κάποιο λόγο. Νομίζω εκπροσωπήστε. Τώρα, αν χρειαστείτε και να βάλετε κάποιο συγκεκριμένο ερώτηση, γιατί υπάρχει κάποια επιστολή μέσα στο φάκελο. Κύριε Συγκναδιάδης, είστε. Με την ευκαιρία θέλετε να την υπογράψετε, γιατί είναι ανυπόγραφη επιστολή τουλάχιστον αυτή που έχω μέσα. Αν είναι και το περιεχόμενο αυτό που ανταποκρίνεται στην αίτηση. Αν χρειαστεί, θα σας βάλουμε. Αν θέλετε, μονάχα επιβεβαιώσετε την αυτή η επιστολή που υπάρχει στο φάκελο. Και αν είναι αυτή, παρακαλώ, υπογράψτε, γιατί είναι ανυπόγραφη. Με την ησυχία σας. Λοιπόν, και ο κύριος Βεκρή, σας ακούω, κύριε Βεκρή. Έχω να πω το εξής. Εγώ είμαι μέτοχος του συνεταιρισμού του Σούπερ Μάρκετ Νεωρίου και πρώην πρόεδρος του Εποπτικού. Δεν ξέρω αν νομιμοποιούμε να συμμετέχω στη συζήτηση και να ψηφίσω. Θέλω να μου πείτε εσείς, κύριε Πρόεδρε, τι πρέπει να κάνω. Αν δεν επηρεάζει την απαρτία, διότι ο νόμος λέει όταν υπάρχει κόλλημα άμεσο ή έμεσο ή και ηθικό, ακόμη σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό, υπάρχει λόγος εξαίρεσης της διαδικασίας και πρέπει να αναφερθεί αυτό το κόλλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει τα κολλήματα να υπερβαίνουν τον αναγκαίο αριθμό, δηλαδή να εξαιρεθούν τόσοι σύμβουλοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει η απαραίτητη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως. Δεδομένου του ότι βλέπω ότι υπάρχει η απαραίτητη απαρτία τουλάχιστον για τη συζήτηση του θέματος και πιθανόν για λήψη σχετικής απόφασης, το κόλλημά σας, εφόσον το διατυπώνετε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει δεκτό και να αυτοεξαιρεθείτε τουλάχιστον για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να δηλώσει κάτι? Ένας, ο κύριος Κρητικός. Επειδή και εμένα ο πατέρας μου είναι μέτοχος του σούπερ μάρκετ του Νεωρίου, δεν ξέρω αν θεωρείται κόλλημα λόγω βαθμού πρώτης συγγένειας και πρέπει να εξαιρεθώ. Είναι αυτή την είναι ένα λεπτό. Αυτή την περίοδο που συζητάμε είναι μέτοχος? Ναι. Το αφήνω στην κρίση σας. Τώρα εξαρτάται. Αν είναι μεγαλομέτοχος, ναι. Τώρα ένας απλός μέτοχος.
Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος προηγείται. Α. Θέλετε ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, να... Σας ακούμε, κύριε Γεράνη. Εγώ θέλω να συγκεκριμενοποιήσουμε τι συζητάμε σήμερα. Το έγγραφο λέει «Χορήγηση μη άδειας λειτουργίας υπεραγοράς τροφίμων στην εταιρεία Lidl Ελλάς». Γιατί λοιπόν ήρθε αυτό το αίτημα εδώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήρθε αυτό το αίτημα εδώ, γιατί ζητάμε κάτι ιδιαίτερο, εμείς δίνουμε άδειες για καταστήματα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος και εμείς συγκεκριμένα τι ζητάει η εταιρεία και τι απόφαση παίρνουμε εμείς. Παίρνουμε ναι ή όχι, παίρνουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω, παίρνουμε το κάτι λιγότερο. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος τι ζητάει η εταιρεία από μας και τι ψηφίζουμε και αποφασίζουμε εμείς. Θέλω να γίνει συγκεκριμένο αυτό και μετά να γίνει συζήτηση. Κύριος Βρούτσης, τι θέλει να ρωτήσει? Εγώ έχω κάτι ερωτήσει να κάνω. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω αν θα πρέπει πρώτα να περάσει η Οικονομική Επιτροπή ή όχι. Όχι. Γιατί μέσα σε 7 έγγραφα που έχουμε στις εισηγήσεις λέει ότι πρέπει να περάσει η Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 6 και παράγραφος 29 του νόμου 3852-2010 Περιμένετε. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό του νόμου Καλλικράτη, η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταφερθεί από την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση που πλέον δεν υφίσταται ως θεσμός στους κατατόπους δήμους. Προηγουμένως, αν θυμάστε και έχετε υπηρετήσει κάποια από τους Δημοτικούς Συμβούλους σε προηγούμενες συνθέσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο του τόπου που αφορούσε είχε νομοδοτικό χαρακτήρα και αποφασιστικό και ρόλο έπαιζε μόνο η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για τη λήψη ή όχι σχετικής απόφασης. Σχετικά είχαμε γνωμοδοτήσει σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια τόσο για το Atlantic και για κάποια άλλα σούπερ μάρκετ παλιότερα. Απλά βλέπω μια εισήγηση του κυρίου Δημάρχου προς την Οικονομική Επιτροπή. Ακούστε, σας παρακαλώ, κύριε. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι που εισηγείται, έχει την καθαριστικό ρόλο για τη λήψη ή όχι τη σχετική απόφαση. Εφόσον τηρείται ο νόμος, έτσι είναι η διάταξη και έτσι έχει τροποποιηθεί και ο νόμος 2323 του 1995. Ωραία. Η δεύτερη ερώτηση είναι σήμερα θα πάμε. Γιατί προσπαθούσαμε όλοι να έχουμε μελετήσει πριν έρθουμε, μην έρθουμε αδιάβαστοι. Θα πάμε με το νόμο 3919 του 2011 ή με το 3377 του 2005. Θα γίνει συγκερασμός και θα γίνει συνθήκη απόψεων. Θα γίνει ανάπτυξη. Υπάρχει και γνωμοδότης από νομικό σύμβουλο μέσα που είναι υποβοηθητική για τους δημοτικούς συμβούλους. Θα υπάρξουν και τοποθετήσεις και όσο μπορώ και εγώ θα συμβάλλω αν υπάρχει κάποια απορία με τις νομικές γνώσεις που έχω και ο κύριος Αντιπρόεδρος. Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Ιγνατιάδη, μάλλον. Και κύριε Καζαντζάκη. Για τον κύριο Ιγνατιάδη, μάλλον θα πάει. Έχω διαβάσει την εισήγηση. Στην οποία γράφει ότι. Να κάνετε το ερώτημα αυτό μετά στην τοποθέτηση, γιατί νομίζω θα αναπτυχθεί περισσότερο λιγάκι για την επιστολή του κύριου Γνατιάδη. Είναι εδώ, θα μπορέσει να χρειαστεί να απαντήσει κιόλα. Επιφυλαχτείτε γι' αυτό. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ξεκίνησα και προηγουμένως να λέω, είναι αρμόδιο να εκδώσει την άδεια για πάνω από τα τετραγωνικά που ορίζει ο νόμος. Ήταν 500, αν δεν κάνω λάθος, έχουν γίνει 600 που είναι υποχρεωτικά για την ίσο σύρο και για τα πάνω από 600 τετραγωνικά συνολικής επιφάνειας, έτσι λέει ο νόμος όπως έχει τροποποιηθεί, δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη χορήγηση ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την αίτηση της εταιρείας Lidl ΩΕ και όπως ανέπτυξε και ο εκπρόσωπός της σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να επικυρώσει την αίτηση, να την κάνει δεκτή και να δώσει, όπως ανέλησε συνολικά, 731 τετραγωνικά μέτρα που αφορούν κύρια χρήση, 54 τετραγωνικά για γραφεία, 234 για αποθήκες, τα 182 για βοηθητικό χώρο, νομίζω εξαιρείτε του, αλλά εσείς για να είστε τυπικός, όπως είπατε, το βάλατε. Και οι χώροι γκαράζ εξαιρούνται. Είναι ουσιαστικά ο χώρος φορτοεκφορτώσεως. Ο συνολικός χώρος δεν είναι αποθετικευτικός χώρος και μην παρεμβαίνετε, θα σεβαστώ το ρόλο σας, αλλά εδώ θα επιτρέψετε να έχω τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τη διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, όπως και εγώ όταν έχω βρεθεί στο χώρο σας, σέβομαι. Ναι. Ωραία. Επιτρέψτε μου και λόγω της. Σας είπα ότι ο βοηθητικός χώρος φορτεκφόρτωσης της πλάστικας είναι συνυπολίκησε. Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι τυπικός ο άνθρωπος, ζητάει για 1204 τετραγωνικά συνολικά. Από εκεί και πέρα είναι, αποφασίζει. Υπάρχει και θέση στάθμευσης
Βλέπω στην 80 συνολικά από ό,τι είδα. Εντάξει. Λοιπόν, κύριοι, άρα εμείς πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα. Τα 600 νομίζω είναι αδιαπραγμάτευτα, είναι εκ του νόμου. Για τα επιπλέον, πρέπει σήμερα να δούμε αν θα κάνουμε καθόλου αδεκτή την αίτηση ή αν έχει κάποια διαφορετική πρόταση η οποία πρέπει να τεθεί στην ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα από αυτά που αναπτύξαμε μέχρι τώρα? Όχι. Λοιπόν, δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, ακολούθως στους εκπρόσωπους των φορέων και των παραγωγικών τάξεων και μετά θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλοι, είναι ένα θέμα που άρχισε να μας απασχολεί πριν 15-20 μέρες, μεταξύ των άλλων πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζομαι ως Δήμος. Και βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές διαστάσεις και έχει και ακαθόδη, θα έλεγα, νομικά ζητήματα. Και επειδή ακριβώς για αυτόν τον λόγο ζητήσαμε από την νομική υπηρεσία του Δήμου να μας απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα προκειμένου να έρθουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πιο απλουστευμένα τα θέματα και να εξυπηρετηθεί όσο γίνεται καλύτερα η κρίση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αν μου επιτρέπετε να προσπαθήσω να κάνω μία προσέγγιση της νομικής προέκτασης που έχει το θέμα και για το αν έχουν καταργηθεί πράγματι διατάξεις που είχαν να κάνουν με τον νόμο 3377 του 2005, δηλαδή αν ο νεότερος νόμος, ο νόμος 3919 του 2011 έχει καταργήσει κάποιες παλαιότερες ειδικότερες διατάξεις του νόμου του 2005. Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Δήμου, η ίδρυση καταστημάτων βέβαια λιανικού εμπορίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 2323 του 1995, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3377 του 2005. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές που σας προανέφερα, για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα, απαιτείται άδεια του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο νόμος καθορίζει ειδικές περιοχές και μεταξύ των ειδικών περιοχών που καθορίζονται ως ιδιαίτερη περίπτωση για να δώσει δηλαδή την άδεια το Δημοτικό Συμβούλιο και με βάση συγκεκριμένη αιτιολογία είναι και η Σύρος. Μόνο που τα 500 τετραγωνικά έχουν γίνει 600 τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Συνάδελφε? 600 το ελάχιστο. Επομένως, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για την ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου όταν το κατάστημα είναι πάνω από τα 600 τετραγωνικά μέτρα, απαιτείται, όπως είπαμε, άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η χορήγηση επομένως της άδειας για πάνω από 600 τετραγωνικά μέτρα είναι δυνητική, που σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να πει «σου δίνω πάνω από τα τετραγωνικά μέτρα αυτά» ή «δεν σου δίνω», αλλά βέβαια κάτω από ένα καθεστώς τεκμηρίωσης και επιχειρηματολογίας ανάλογης. Για να αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον νόμο του 2005, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, είσαστε λίγοι από τα παλαιότερα δημοτικά συμβούλια, έχει ανανεωθεί επαρκώς το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά παλαιότερα πράγματι εμείς εκφράζαμε μία άποψη και η τελική απόφαση ανήκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Έτσι. Και αυτά που λαμβάναμε υπόψη σύμφωνα με τον νόμο του 2005, τον 3377, ήταν οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων στην οικονομία της περιοχής. Το δεύτερο σημείο ήταν η ανάγκη προστασίας εισοδήματος των καταναλωτών και το τρίτο ήταν ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι δύο από τις προϋποθέσεις αυτές που σας διάβασα, δηλαδή οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και η ανάγκη προστασίας του εισοδήματος των καταναλωτών, έχουν καταργηθεί με μία υπουργική απόφαση του 2011, επειδή ο Υπουργός προφανώς βασίστηκε
σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις αυτές στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, δηλαδή έχει κριθεί ότι ο νόμος αυτός ως προς στα σημεία αυτά, δηλαδή τα θέματα του ανταγωνισμού κτλ. Είναι αντισυνταγματικός. Η νομική υπηρεσία του Δήμου, άσχετα από το αν υπάρχει υπουργική απόφαση ή αν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων για τα συγκεκριμένα θέματα, δέχεται ότι δεν έχουν καταργηθεί ακόμη αυτές οι διατάξεις, δεδομένου ότι υπουργική απόφαση δεν μπορεί να καταργεί νόμο, έστω και αν η υπουργική απόφαση αυτή στηρίζεται σε νομολογία και δει το ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με το νόμο επίσης 3919 του 2011, έρχομαι στο καινούριο νόμο, καταργήθηκαν ορισμένοι περιορισμοί στην άσκηση των επαγγελμάτων, δηλαδή, να το πω πιο απλά, μπήκαν ορισμένοι περιορισμοί στα μέτρα, στις αποστάσεις που πρέπει να έχει το ένα πολυκατάστημα από το άλλο, από άλλες επιχειρήσεις κτλ. Και η διάταξη αυτή που έχει διατυπωθεί οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουν καταργηθεί παλαιότερες σχετικές διατάξεις και πιο συγκεκριμένα εκείνες του άρθρου 10 του νόμου 3377 του 2005, λέει η νομική υπηρεσία. Ο νόμος 3919 του 2011 όμως, κατά τη νομική υπηρεσία, δηλαδή ο πρόσφατος, ο περσινός νόμος, ρυθμίζει ζητήματα άσκησης επαγγελμάτων κατά τρόπο γενικό για όλη την επικράτεια, ενώ ο νόμος του 2005, ο 3377, ρυθμίζει το ζήτημα της άσκησης λιανικού εμπορίου κατά ειδικό τρόπο σε συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Σύρος, και κατά συνέπεια δεν έχουν καταργηθεί δηλαδή οι διατάξεις αυτές που σας προανέφερα, που αφορούν στη δυνητική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει απόφαση ακόμα και για θέματα ανταγωνισμού, πέραν των θεμάτων του περιβάλλοντος, που αναφυσβήτητα έχει τη δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να πει για λόγους πολεοδομικούς, προστασίας περιβάλλοντος κτλ. Αποφασίζω αυτό. Έτσι, κατά την νομική υπηρεσία υπάρχει προστατευτικός χαρακτήρας ακόμη των μικρών περιοχών που θέλησε να προφυλάξει ο νομοθέτης. Και καταλήγει ότι ο νόμος 3377 του 2011, επειδή είναι πιο ειδικός, επαναλαμβάνω ότι υπερισχύει του νόμου του 2005. Καταλήγει η νομική υπηρεσία του Δήμου ότι τα κριτήρια τα οποία θα λάβουν υπόψη τα όργανα του ΟΤΑ, δηλαδή εν προκειμένου τα κριτήρια που θα λάβει υπόψη σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι κατά κανόνα αυτά του άρθρου 10 παράγραφος 5 του νόμου 3377 του 2005, δηλαδή το κριτήριο της επιπτώσεως στον ανταγωνισμό, της προστασίας του εισοδήματος των καταναλωτών και το χωροταξικό, όπως ακριβώς αυτά τα διατυπώνει ο νόμος του 2005. Εγώ πράγματι συμφωνώ στο ότι η υπουργική απόφαση δεν μπορεί να καταργεί νόμο. Υπάρχουν βεβαίως, όπως έχουμε πληροφορηθεί και όπως έχουμε διαπιστώσει, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποτελούν πρόκριμα. Δηλαδή, αν πάει το Δημοτικό Συμβούλιο να πει «Δεν σου δίνω τα τετραγωνικά αυτά γιατί θεωρώ ότι θα κάνεις ανταγωνισμό σε τοπικές επιχειρήσεις κτλ.», κατά την άποψή μου, εφόσον υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση αυτή, αν προσφύγει η ενδιαφερόμενη εταιρεία κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά πάσα πιθανότητα η απόφαση αυτή θα ακυρωθεί στη συνέχεια από τα διοικητικά δικαστήρια. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο θελήσει να θεμελιώσει την απόφασή του ότι δεν δίνω περισσότερο από 600 τετραγωνικά, γιατί θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσω περισσότερο το περιβάλλον, αυτό θα είναι, στην περίπτωση που αρνηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει τα παραπάνω τετραγωνικά, μια πιο θεμελιωμένη άποψη που θα μπορούσε να δεθεί περισσότερο, δηλαδή από ότι αν αναφερθεί σε θέματα ανταγωνισμού σε σχέση με την τόπια αγορά, ας πούμε, και την τοπική οικονομία. Τα μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας, θέλω να σας πω εκ των προτέρων ότι προσεγγίζουν το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία ο καθένας.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει μία εισήγηση αυτή τη στιγμή που να εκφράζει το σύνολο της δημοτικής πλειοψηφίας, δεδομένου ότι υπάρχουν, επαναλαμβάνω, διαφορετικές προσεγγίσεις και γι' αυτό έχουμε καταλήξει η δημοτική πλειοψηφία σήμερα να ψηφίσει κατά συνείδηση. Εγώ οφείλω να πω, επειδή έχω λάβει μέρος ως πολύ παλιό σε αυτό εδώ το χώρο, σε αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, έστω και υπό τον τύπο της γνωμοδότησης, γιατί επαναλαμβάνω, παλαιότερα η αρμοδιότητα υπήρχε στην Ομαρχία και αυτοδιοίκηση και ήταν θέμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, εμείς απλώς γνωμοδοτούσαμε εδώ πέρα ως Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή στις προγενέστερες περιπτώσεις έχουμε βάλει εδώ πέρα θέμα, έστω και υποτύπων γνωμοδότησης, περιορισμού των τετραγωνικών, εγώ αν ψήφισα, θέλω να ξεκαθαρίσω θέση μου ότι θα ψήφισα για λόγους ίσης μετακύρισης και θα προσπαθούσα να το δέσω τον περιορισμό των τετραγωνικών. Επαναλαμβάνω όμως ότι εδώ πέρα η δημοτική πλειοψηφία θα ψηφίσει ελεύθερα και κατά συνείδηση. Είναι ένα θετικό σημείο το οποίο με έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Το ομολογώ, το θέμα της αποκατάστασης του κτηρίου της Πειραϊκής Πατραϊκής, και ελπίζω ότι θα το κάνει η εταιρεία, ακόμη και αν δεν δώσει τα επιπλέον μέτρα σήμερα με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβουλίο, δηλαδή τα πέραν των 600 τετραγωνικών μέτρων. Και αυτά ήθελα να πω έτσι σε πρώτη φάση. Ελπίζω με τη τοποθέτησή μου να βοήθησα λίγο να γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει ερώτηση γύρω από αυτά που είπα, ευχαρίστως, πριν προχωρήσουν, καλό θα είναι να ξεκαθαρίσουμε. Είναι κάποιος που θέλει να αποβάλει ερώτημα, ο κύριος Κρητικός. Αν κατάλαβα καλά, με αυτά που μας είπε και ο κύριος Δήμαρχος, μας λέει ότι θα στηριχτούμε στις διατάξεις του νόμου 3377 του 2005, το άρθρο 10 συγκεκριμένα, οι διατάξεις το οποίο έχουν κριθεί όμως αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή. Είπα ότι αν στηριχτείτε εκεί και πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφεύγουσα, αν η εταιρεία δεν δικαιωθεί από εδώ, δεν της δοθούν τα παραπάνω τετραγωνικά, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πέσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή έχει κριθεί ήδη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως αντισυνταγματική αυτή η διάταξη, όταν στηρίζεται σε θέμα ανταγωνισμού. Ωστόσο, δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός και να καταργεί με υπουργική απόφαση νόμο, έστω και αν έχει κριθεί σε μία συγκεκριμένη στιγμή αυτός ο νόμος αντισυνταγματικός. Οφείλει η πολιτεία να κάνει ξεκάθαρα καινούριο νόμο και να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα. Αφού υπάρχει πράγματι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οφείλει η πολιτεία να αλλάξει τον νόμο και να πει ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει αυτή η διάταξη και ισχύει η άλλη, ας πούμε. Αλλά δεν μπορεί ο Υπουργός έτσι άντε να καταργεί τον νόμο μόνος του. Ας λέτε όμως ότι... Δίκιο δηλαδή η νομική υπηρεσία του Δήμου, έτσι. Ναι, όχι. Εγώ για να καταλάβω, για να ξέρω και στην πορεία πώς θα εξελιχθεί η τοποθέτησή μου. Ουσιαστικά μας λέτε δηλαδή ότι αν σε περίπτωση που αρνηθούμε να χορηγήσουμε τα παραπάνω τετραγωνικά στην εταιρεία, εκ των πραγμάτων με δικαστική απόφαση γίνεται δεκτό αυτό. Τώρα δικηγόροι είμαστε, νομίζω... Έχετε όχι, καταλάβει τι θέλω, θέλω να το καταλάβω. Σας είπα ότι αν στηριχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα ανταγωνισμού ή προστασίας των καταναλωτών, επειδή αυτές οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, προφανώς θα κερδιθεί από την εταιρεία το σύνολο των τετραγωνικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχει επιχειρήματα να δέσει ότι για τα περισσότερα από τα 600 τετραγωνικά μέτρα δεν τα δίνει για θέματα ολαιοδομικά, αγροταξικά και ιδιαίτερα προστασίας του περιβάλλοντος, αυτό θα μπορούσε να στηριχθεί στο Συμβούλιο περαιτέρω σε μια αφισβήτηση, ας πούμε, και διαμάχη με την εταιρεία. Έτσι. Ξεκάθαρα, Αντώνη. Ωραία. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πριν ξεκινήσουμε τον κύκλο των τοποθετήσεων, οφείλω να επισημάνω κάποια έγγραφα κύρια μέσα στο φάκελο που υπάρχουν και πρέπει να λάβατε υπόψη σας. Πρώτον, των τοποθετήσεών σας, ο κύριος Δήμαρχος ανέπτυξε το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1909 από 11/12/2012 της νομικής υπηρεσίας, άρα παρέλκει περαιτέρω ανάγνωση αυτού. Ήταν στο κύριο όγκο της τοποθετήσεώς του. Υπάρχει το έγγραφο από την
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης με αριθμό πρωτοκόλλου 4503 του 2012, το οποίο αναφέρει σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι το κτίριο στην Ελόγω Οδό είναι υφιστάμενο και δεν επιφέρει αλλαγές στις χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις περιοχής. Όροι δόμες στην περιοχή της Ερμούλης ορίζονται με το ΦΕΚ 345Δ του 1989 και εφόσον απαιτείται αλλαγή χρήσης του κτιρίου, απαιτείται προέγκριση της αρμόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 27 του προαναφερόμενου ΦΕΚ. Για τους χώρους στάθμευσης ισχύει ο νόμος 960 του 1979, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 1221 του 1981. Αναλυτικός έλεγχος μελετών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον κατατεθεί στην υπηρεσία μας οικοδομική άδεια. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη, διότι στο φάκελό σας, κύριε. Ναι, δεν. Έχει, υπάρχει γίνει. Αλλαγή χρήση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει μέσα, την έχουμε προσκομίσει. Από το Υπουργείο Πολιτισμού. Βέβαια. Και τη πολεοδομία. Ωραία. Είναι μέσα στη μέλη. Ωραία, σας το λέω, αν χρειαστεί, θα σα δώσω φωτοτυπία μετά. Ακολούθως, το 16965 από 20 Δεκάτου 2012, πρωτόκολλο του Δήμου μας, αυτοτελές γραφείο υποστήριξη ερετών οργάνων. Είναι η εισήγηση του κύριου Δεκαβάλα, η οποία ανέπτυξε. Υπάρχει στο φάκελο επίσης το αριθμό πρωτοκόλλο 17411 από 28 Δεκάτου 2012 και αφορά την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης με αριθμό 118-2009. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, της Δημοτικής Κοινότητας και θα λάβει μετά το λόγο αν θέλει, αλλά εν κατακλείδη οφείλω να αναφέρω το αποφατικό της. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αρνητική εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολη σχετικά με τη χορήγηση άδειας συντήρησης τροφίμων με βαδό άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων, συγκεκριμένα σε παρένθεση 734 τετραγωνικά, στην εταιρεία με την επωνυμία Lidl Ελλάς και ΣΥΑ ΟΜΕ. Εξοδοτείται τον πρόεδρο όσο στείλει την απόφαση της υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα. Θα μας πει και τα περισσότερα, αν θέλει ο κύριος πρόεδρος, μετά, εφόσον λάβει το λόγο για τοποθέτηση. Θα σας γράψω και στον κατάλογο ομιλητών τον κύριο Βιτάλη. Υπάρχει το έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου, το οποίο για χάρη συντομίας δεν θα ανακοινώσω, εφόσον είναι εδώ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, άρα θα είναι στα αναγνωστέα έγγραφα για την πληρότητα του φακέλου. Θα μας αναπτύξει απόψη του Εμπορικού Συλλόγου διαζώσεις. Ομοίως υπάρχει και έχει έρθει επιστολή του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ιδιοκτήτη του ακινήτου της εταιρείας, του κ. Γνατιάδη, ο οποίος θα αναπτυχθεί και μετά και θα αναγνωστεί αν χρειαστεί κάτι και θα έχει μια ερώτηση ο κ. Βρούτσης από αυτού. Υπάρχει έγγραφο που έχει λάβει το σχετικό πρωτόκολλο 18160-10-12-2012 του Σωματείου Ενωμένη Οικοδόμη και Εργαζόμενη σε Συνεφέρεια και Παραγγέλματα Σύρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, και καταλήγει να εγκρίνει και να χορηγήσει άδεια εγκατάστασης και λειτουργία στην επιχείρηση αυτή για να ιδρύσει στο νησί μας το υποκατάστημα σε αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχει επίσης της Ένωσης Απόρων Ατόμων και Μελών Πολυτέκνων και Τριτέκνων Οικογενειών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τμήμα αυτής κοινωνικής μέρημνας, εθελοντών καλών Σαμαριτών προς το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία καταλήγει και αυτή να μην δεχτούμε πιέσεις από τοπικά ιδιωτελείς συμφέροντα, να μην επιτρέψετε την εγκατάσταση της επιχείρησης αυτής στην Ερμούπολη, παρακαλούμε να αγνοήσετε τις πιέσεις αυτές, να προβλέψετε το συμφέρον όλων των πατριωτών μας, καθώς και των ξένων μας, και να διευκολύνετε την εγκατάσταση αυτής. Η ξενοφοβία δεν οφείλει ούτε εκείνους τους οποίους υποτίθεται ότι ευνοεί. Υπάρχει επίσης άλλη επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Πολύτεκνη ήταν αυτή. Και αυτή η Πολύτεκνη συμπράττουν και αυτοί λένε να βοηθήσει στην ανακούφισή μας χορηγώντας την άδεια. Αυτά είναι από σωματεία και φορείς του Εμπορικού Συλλόγου, το αναφέραμε. Αναγνώστηκε και η απόφαση 118-2012 της Δημοτικής Κοινότητας. Δεν έχω τώρα εγώ στα χέρια μου. Υπάρχει ένα χαρτί του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, το οποίο δεν το έχω εγώ, αλλά κάποια στιγμή μου αναφέρθηκε. Το έχει κάποιος, το έχετε εσύ, το Επιμελητηρίο Κυκλάδων. Έχεις. Δεν το βρίσκω εδώ. Και το τμήμα περιβάλλοντος έχει κάνει. Αν θέλετε να μου το δώσετε, το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Με το αριθμό πρωτοκόλλου του 14356 3 Δεκεμβρίου του 2012 προς το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, αυτοτελές γραφείο υποστήριξης ερετών οργάνων με θέμα την αίτηση της εταιρείας Lidl Ελλάς και ΣΥΑ ΟΜΕ για την ίδρυση υπεραγοράς τροφίμων.
Σε απάντηση του εγγράφου σας, αναφέρει τα σχετικά πρωτόκολλα και ημερομηνία. Αναφέρει η έκδοση της τελευταίας κοινής υπουργικής απόφασης, αναφέρει του 2011, προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ, σχετικά με τις υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς, μεταξύ των άλλων καθιστά ευκολότερη και την αδειοδότηση καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με την ΚΙΑ, δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων στην οικονομία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και η ανάγκη διατήρησης πληθυσμιακής βάσης της περιοχής, η διασφάλιση του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η προστασία του εισοδήματός τους και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Ωστόσο, δεν καταργείται το κριτήριο της περίπτωσης γάμας παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 3377 του 2005 και εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδίως η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπόν έργων υποδομής και επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις. Σε συνέχεια των παραπάνων και λαμβάνοντας υπόψη 1. Ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός. 2. Τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του νομού και στην προκειμένη περίπτωση της Σύρου, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη περιβαλλοντική επιβάρυνση. 3. Ότι μέχρι σήμερα έχει τηρηθεί για όλες τις επιχειρήσεις το ανώτατο όριο των 600 τετραγωνικών μέτρων. 4. Την ανάγκη τήρησης κανονών ίσης μεταχείρισης. Προτείνουμε την τήρηση του ανώτατου ορίου των 600 τετραγωνικών μέτρων ανά επιχείρηση, καθώς και στην αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδιαίτερα της προαναφερθήσας, συνεκτιμώντας ότι, αν και δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο, δεν πρέπει να αναμένει κανείς θετικά αποτελέσματα στην τοπική αγορά από την ανεξέλεγκτη λειτουργία υπεραγορών. Η συμβουλή στην απασχόληση αποτελεί διαπιστωμένα μύθο και δεν ανταποκρίνεται σκληρή πραγματικότητα, η οποία έχει αποδείξει ότι για κάθε θέση απασχόληση που δημιουργείται από τη λειτουργία υπεραγορών χάνονται αντίστοιχα 4 θέσεις εργασίας από μικρές επιχειρήσεις που πάβουν να λειτουργούν. Επιπλέον, η υπερβαλλοντολογική επιβάρυνση από τη λειτουργία μονάδων μεγέθους πάνω από τα αποδεκτά όρια πρέπει να απασχολεί αρκετά το Δήμο Σύρου, ως το πλέον σημαντικό θέμα που θα λάβει ακόμα πιο ανησυχητικές διαστάσεις στο άμεσο μέλλον. Όσο τα υπερκέρδη και η έλλειψη μέτρων εξακολουθούν να απειλούν το περιβάλλον και το ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των κοινωνιών μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία. Πρέπει να αναφέρω εδώ πέρα ότι με τις τροποποιήσεις που έχει επέλθει δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα φορέα αποδεκτό και εγνωσμένου κύρους και αξίας και θεωρώ ότι έπρεπε να ανακοινωστεί η επιστολή. Θα θέλαμε να αναγνωστεί το έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου. Ναι, το έχει κάποιος να μου το δώσει, γιατί δεν το έχω εύκολο αυτή τη στιγμή να με βοηθήσει. Αν υπάρχει κάποιος να με εξυπηρετήσει. Υπάρχει. Είναι κάποιος ο οπτός. Υπάρχει το έγγραφο που είδαμε το πρωί. Αν ρωτήσετε, θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε, γιατί δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Λοιπόν, θα το βρούμε. Υπάρχει και εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος. Αν χρειαστεί, θα το αναπτύξει και προφορικά. Σε κάθε περίπτωση, ας ξεκινήσουμε με τους φορείς, τον πρόεδρο του Εργατοπαλαιοδρομικού Κέντρου. Κρίνεται ότι πρέπει να τοποθετηθώ στα όσα είπε ο κ. Δήμαρχος τώρα ή στο τέλος. Ακούστε, αν θέλετε, θα δούμε στην πορεία πώς πηγαίνει και θα δούμε. Μην διακόπτουμε τη ροή της συζήτησης για να υπάρχει μια μεσότητα. Κύριε Πρόεδρε, αν έχετε καλοσύνη. Καλησπέρα σε όλους. Ακούμε με πάρα πολύ προσοχή και βέβαια υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, γι' αυτό και βλέπουμε και τόσο κόσμο σήμερα εδώ πέρα. Εγώ δεν θα σταθώ σε νόμους ούτε σε διατάξεις, αλλά πρέπει να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στο νησί υπάρχει μια ισορροπία. Μια ισορροπία τέτοια, η οποία με την κρίση που περνάμε από τις πολιτικές των μνημονίων που δεν έχουν τελειώσει και θα έχουμε και συνέχεια, από τις θέσεις που καθημερινά καταργούνται, από τις επιχειρήσεις που κλείνουν, κάθε θέση εργασίας για μας είναι ιερή. Αυτή τη στιγμή, σαν κοινωνία, έχουμε δικαίωμα να προστατεύσουμε και τον τόπο μας. Ανεξάρτητα από τους νόμους, έχουμε δικαίωμα να προστατεύσουμε το τόπο μας, γιατί η λειτουργία αυτής της επιχείρησης, την οποία θα εξηγήσω και τον λόγο, αυτής της επιχείρησης θα φέρει μία αλυσίδα, αλυσιδωτές αντιδράσεις
και χάσιμο θέσεων εργασίας, οι οποίες θα μετράμε και δεν θα προλαβαίνουμε. Πέρα από το ότι θα διαταράξει την αγορά, την ισορροπία, γιατί έχουμε χρέος να προστατεύσουμε και τα μικρά τα καταστήματα και την παράδοσή μας και τα παραδοσιακά καταστήματα που απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους σήμερα. Επίσης, αυτό το σούπερ μάρκετ πάει σφήνα ανάμεσα σε δύο άλλα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περίπου 80 εργαζόμενους. Επίσης, πρέπει να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση απασχολεί, δεν απασχολεί εργαζόμενους. Δεν έχει βιτρίνες. Έχει ένα κλάρκ και κουβαλάει παλέτες και έχει και ταμεία. Αυτή η επιχείρηση στο μέγεθος που προτείνεται, μια κανονική επιχείρηση θα έπρεπε να έχει 45-50 άτομα και αυτοί θα έχουν κάτω από 10. Και θα είναι με συμβάσεις μηνών, δίμηνα, τρίμηνα και ωρών, τετράωρα, πεντάωρα. Αυτό το γνωρίζουμε, αλλά αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες θέσεις εργασίας στο νησί μας. Αυτά τα προϊόντα που θα πουλάνε είναι προϊόντα, όπως λένε, δικά τους, τα πιο πολλά εισάγονται από τη Γερμανία. Τα χρήματα που θα εισπράττονται τώρα σε αυτή την κρίση που περνάμε εμείς θα φεύγουν στην Γερμανία, θα ενισχύουν την κυρία Μέρκελ, που έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα από τα χρήματα αυτά. Τα ελληνικά να κινούνται μέσα στη δική μας αγορά. Δεν θα χρησιμοποιεί αντιπροσώπους που έχουμε δεκάδες αντιπρόσωπους που απασχολούν επίσης δεκάδες εργαζόμενους στο νησί μας. Και νομίζω ότι οφείλουμε σαν κοινωνία να προστατεύσουμε κάποια πράγματα μέσα στο νησί μας. Στην προοπτική μιας οικονομικότερης, ας πούμε, πώλησης πραγμάτων, τα οποία τουλάχιστον όποιος θα τα δει, η δική μου άποψη είναι ότι είναι εντελώς ανώνυμα και είναι και δεν θα βρούμε μέσα, δηλαδή, ελληνικά προϊόντα. Δεν θα βρεις σαλάμια ελληνικά, δεν θα βρεις τυριά ελληνικά, δεν θα βρείτε τίποτα ελληνικό μέσα εκεί από τις εταιρείες που γνωρίζουμε. Θα είναι όλα πακεταρισμένα, τα οποία έχω άποψη για το μαγαζιά. Τα γνωρίζω γιατί δούλευε και συγγενικό μου πρόσωπο σε μια τέτοια παρόμοια επιχείρηση και τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι τράβηξε. Θέλω να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε, πέρα από τα τετραγωνικά, πέρα από το οτιδήποτε, έχουμε δικαίωμα, Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, και σαν κοινωνία, εάν αυτό πιστεύουμε ότι θα βλάψει τον τόπο μας, θα διαταράξει την ισορροπία, θα πειράξει πολλές επιχειρήσεις μέσα και θα δημιουργήσει μία αναστάτωση στην αγορά, οφείλουμε να το προστατεύσουμε και να το δούμε και με διαφορετικό μάτι. Όπως επίσης βλέπω εδώ είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος, την πρώτη φορά τον βλέπω, ο κύριος Συναντιάδης. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το κτίριο και αυτή η επικοινωνία αγοράστηκε για κλωστοϊφαντουργία, η οποία είχε υποσχεθεί τότε τουλάχιστον ότι θα έχει κλωστοϊφαντουργία. Σήμερα, αφού την έκλεισε, τώρα θέλει να κάνουμε σούπερ μάρκετ. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν μας αφορά αν το κτίριο του παραμένει ξενίκιαστο ή νοικιασμένο. Τα χρήματα δεν θα εισπραχθούν από κανένα εκτός από τον κύριο Ιγνατιάδη. Αυτό δεν μας αφορά. Αυτό που αφορά το νησί και πρέπει να μας απασχολήσει όλους είναι αυτή τη στιγμή το ότι θα διαταραχθεί πλήρως ένα κομμάτι της αγοράς. Εκατοντάδες εργαζόμενοι θα μπουν σε διαδικασία και κίνδυνο της δουλειάς τους. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μπορούμε σαν νησί αυτή τη στιγμή να υπερασπιστούμε τον τόπο μας. Άκουσα βέβαια, δυστυχώς, με λύπη μου, κάποιο σωματείο, δεν ξέρω πώς πήρε αυτή την απόφαση κάποιο σύλλογος, ότι αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε, ίσως δεν ξέρουν και δεν έχουν υπολογίσει τις παραμέτρους και τις αντιδράσεις που θα έχει οι αλυσιδωτές που θα έρθουμε στην κοινωνία από την λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης. Εμείς, σαν εργατοϊπαλληλικό κέντρο, και επειδή έχω την εμπειρία, επειδή ήμουν για 10 χρόνια πρόεδρος της ΝΟΚΕ και επειδή έχω επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο της ΟΚΕ σήμερα για αυτό το θέμα, τον κύριο Πολυζωγόπουλο, εάν υπάρχει δυσκολία, τότε αυτό το θέμα μπορεί να έρθει σε διαβούλευση όλων των φορέων και να μπει μέσα και η περιφέρεια, να μπει το θέμα και στην περιφέρεια. Αν υπάρχει δυσκολία, να το βάλουμε σε μια διαβούλευση όλων των φορέων του τόπου που εμπλέκονται για να μπορέσουμε να έχουμε με ένα άλλο αποτέλεσμα. Αν υπάρχει κάποια δυσκολία, η θέση μας ρητά και κατηγορηματικά
είναι όχι σε μια εταιρεία τέτοια που δεν θα ωφελήσει τον τόπο μας, απλά θα διαταράξει και θα δημιουργήσει αντιδράσεις τέτοιες που πραγματικά δεν θα είναι σε βάρος του τόπου μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, αν θέλετε, συγκρατηθείτε. Εντάξει, εδώ δεν είναι πεδίο αγορεύσεως. Εντάξει. Αλλά το αριθμό πρωτοκόλλου 16129 1η Νοέμβρη 2012 Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού το 15713 κάθε 25 Δεκάτου 2012 έγγραφό σας απευθύνεται προς τα αυτοτελές γραφείο υποστήριξης ερευνών οργάνων. Σας ενημερώνουμε ότι η είδηση παραγοράς τροφίμων σε συγκεκριμένη θέση δεν συνιστά επιβάρυνση στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς το ακίνητο βρίσκεται της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου είναι τοποθετημένη η κάδη συλλογής ανατακτές αποστάσεις, ενώ η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται τουλάχιστον σε ημερήσια βάση. Συνεπώς, εκ μέρους της υπηρεσίας μας δεν υπάρχει αντίρρηση προκειμένου για την ίδρυση και λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης. Εντάξει. Ο κύριος Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Παλαιολόγος, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, σύμφωνα με τον νόμο 3377 του 2005 και τις τροποποιήσεις διάφορες, η άδεια για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Οι άδειες που δόθηκαν σε αντίστοιχα καταστήματα στο παρελθόν από την Νομαρχία Κυκλάδων σεβόμενα την τοπική αγορά, την άποψη του Εμπορικού Συλλόγου, του Επιμελητήριου και ακόμα και του Δήμου, και για να κρατηθούν αυτές οι ισορροπίες δεν ξεπερνούσαν τα 600 τετραγωνικά. Βέβαια, ο Εμπορικός Σύλλογος, η δουλειά του Εμπορικού Συλλόγου και είναι προορισμένος να προωθεί και να προστατεύει το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα. Και θα ήταν παράλογο αυτή τη στιγμή να αρνηθούμε την άδεια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Πρέπει όμως να εξετάσουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού και στις υπάρχουσες επιχειρήσεις, όπως και στην απασχόληση στο νησί. Από την ίδρυση υπερκαταστημάτων, οι νέες θέσεις που μας υπόσχονται εργασίας είναι πάντα ένα δελεαστικό επιχείρημα και είναι και το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την τοπική κοινωνία με την οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Σύρος σε αυτή την φάση σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά θα έλεγα ότι έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω κρίσης. Τα μειωμένα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων οδηγούν τις επιχειρήσεις μας σε τραγική κατάσταση και σε κλείσιμο. Δίνουμε αγώνα καθημερινά για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεών μας. Αλλά μέχρι πότε? Η αγορά της Σύρου, για να δείξουμε για αυτό το θέμα, έχει μια μεγάλη ποικιλία σε επίπεδο τιμών, ειδών και όχι μόνο στα τρόφιμα που μας απασχολεί τώρα για το ένα σούπερ μάρκετ και μεγάλο κατάστημα, αλλά και στα ρούχα, παπούτσια και κέντρα σπιτιού. Και μάλιστα έχουμε και πολλές ιδιωτικές ετικέτες, όπως ο κύριος νομικός σύμβουλος είπε ότι είναι, το 95% είναι ιδιωτική ετικέτα, με αντίστοιχες τιμές. Γι' αυτό το λόγο, σαν εμπορικό σύλλογος, η Lidl Ελλάς και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ δεν πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση ως προς το μέγεθος του καταστήματος και των τετραγωνικών μέτρων σε σχέση με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στη Σύρο και με τις άδειες που έχουν δοθεί. Αυτή είναι η άποψη του Εμπορικού Συλλόγου και θα ήθελα τώρα να πω και ένα λεπτό ακόμα. Διαβάζοντας ένα ένθετο από την εφημερίδα της Κυριακής και στην οικονομία, να σας διαβάσω ότι έγραφε, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρές επιχειρήσεις πέφτει το βάρος των νέων φορολογικών μέτρων, καθώς καλούνται να πληρώσουν τα μισά από τα 3 δις ευρώ που θα πρέπει να αποδώσουν οι αλλαγές της επόμενης διετίας. Όλα αυτά τα μέτρα στην Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια κλείνουν πολλές επιχειρήσεις και υπάρχουν πολλές ακόμα περισσότερες που υπολειτουργούν. Όλα αυτά τα μέτρα στην Ελλάδα, όπου έμποροι και υπάλληλοι, εμείς
και οι υπάλληλοι μας των καταστημάτων οδηγούμαστε στην ανεργία. Στην Ελλάδα, όπου πηγαίνουμε σε μεγάλα πολυκαταστήματα και αγοράζουμε πολύ φθηνά προϊόντα, πιστεύοντας πως η παγκοσμιοποίηση είναι καλό για όλους. Αυτά τα μέτρα στην Ελλάδα, όπου δυστυχώς είμαστε υποταγμένοι στον εκβιασμό της τιμής από τα μεγάλα καταστήματα μαζικής παραγωγής που θέλουν να μας πουλήσουν την ψευδαίσθηση της πολυτέλειας με λίγα χρήματα. Στην Ελλάδα, όπου θα πρέπει πλέον να εξηγήσουμε στους απολυμμένους εργάτες ότι σε μία δεκαετία στους απολυμμένους εργάτες που έχουμε και 1,5 εκατομμύριο πλέον ανέργους, ότι σε μία δεκαετία, σε αυτή τη δεκαετία που αποκτήσαμε και 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 1 δις Κινέζοι ζουν τώρα καλύτερα. Τώρα να πάμε και για τη Σύρο και κλείνοντας, να σας πω ότι προεκλογικά, από ό,τι θυμάμαι, όλοι τραβούσαμε κόκκινες γραμμές. Όλοι οι πολιτικοί μας τράβηξαν κόκκινες γραμμές για πολλά θέματα. Είναι ευκαιρία και εμείς να το ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα και να τραβήξουμε όχι στο χιόνι τις κόκκινες γραμμές, να τις τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να κάνουμε εμείς την αρχή στη Σύρο. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει και την αρμοδιότητα, να πει όχι σε καταστήματα άνω, όχι πλέον των 500 θα έλεγα εγώ, αλλά όχι άνω των 600. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Ο επικεφαλής της Μίζωνας μειοψηφίας, ο κύριος Πάπετσης, έχει το λόγο. Φτάστε και εισηγητής, κύριε Πάπετση, της παρατάξεώς σας. Έχουν το λόγο, όσοι έχουν δηλώσει να μιλήσουν, θα μιλήσουν, έτσι. Πιστεύω ότι χρειάζεται λίγος χρόνος, νομίζω ότι το θέμα είναι σοβαρό. Αυτό αναδεικνύεται και από τη συμμετοχή όλων των φορέων που βρίσκονται εδώ. Πέρα από το Εργατικό Κέντρο και τους Κοινωνικούς Φορείς και τον Εμπορικό Σύλλογο, νομίζω ότι υπάρχει μία συμμετοχή και μία μεγάλη αγωνία, και η αγωνία εκφράζεται, νομίζω, αυτή τη στιγμή για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μιλάμε μόνο για εκροές χρημάτων από το νησί και όχι για εισροές. Διάβασα επιμελώς τη μελέτη. Νομίζω ότι η μελέτη αυτή δεν στοιχειοθετεί τεκμηριωμένα ότι μπορεί να έρθει η εταιρεία αυτή να ανοίξει ένα πολυκατάστημα στα μέτρα που προτείνει και να έχει όλα αυτά τα θετικά που προτείνονται μέσα από τη μελέτη. Καταρχάς, επικαλέστηκε ο νομικός σύμβουλος ένα χαρτί της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Επικαλέστηκε ένα χαρτί ότι τα απορρίμματα, όπως όλων των επιχειρήσεων, θα τα παίρνει η υπηρεσία καθοριότητος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχει κάδους. Η εταιρεία μπορεί να βάλει και μια πρέσα να μαζεύει και να ανακυκλώνει τα χαρτικά της, όπως θα το κάνει και σε άλλα καταστήματα. Αλλά δεν μας ανέφερε καθόλου την πραγματική περιβαλλοντική επιβάρυνση την οποία θα δεχτεί η περιοχή. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν αναφέρεται μέσα στην κορμοτεχνική μελέτη ούτε οικονομικά στοιχεία, τι προβλέπουν σε τζίρους, πελάτες, σε ημερήσια βάση και όλα αυτά. Ενέμεν τα 80 θέσεις στάθμευσης αναδεικνύει και μία κίνηση, έτσι, επιγραμματικά στοιχεία που πήρα εγώ από άλλα παραπλήσια σούπερ μάρκετ, αναφέρουν ότι έχουν 1.000 με 1.300 πελάτες σε ημερήσια βάση. Δηλαδή σημαίνει ότι 1.000 οχήματα θα μπαίνουν και θα βγαίνουν περίπου καθημερινά στο χώρο του πολυκαταστήματος. Στο Εύγας, γιατί στο ΕΜΠΑ πηγαίνοντας από την Ευρώπη, κάνεις δεξιά, παίρνεις μέσα στο πάρκι. Στο Εύγα από το πολυκατάστημα, εάν αναλογιστούμε ότι ο υπολογισμός που γίνεται, αριθμός πελατών με τα λεπτά της ώρας και τέτοια, ανά 2,5 λεπτά θα πρέπει να διακόπτονται και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας για να κάνουν στροφή προς Ερούμπολη τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το πιο επιβεβαρημένο κομμάτι
του Δήμου, δηλαδή από το Ηρώων μέχρι τον Αξιό, που συνεχώς είναι μπλοκαρισμένο, τι επιβάρηση θα δεχτεί. Και μόνο για αυτό το στοιχείο, νομίζω ότι δεν πρέπει να συνηγορήσουμε σε αυτή την απόφαση. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι η ΣΥΡΑ σε αυτή τη φάση, και δεν αναφέρονται αυτά τα στοιχεία, βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία οικονομικά έχουμε συνεχές μειώσεις των εισροών χρημάτων από διάφορους τομείς όπου μπαίναν στο νησί. Ένας κύριος παράγοντας διαχρονικά ήταν το ναυπηγείο. Το ναυπηγείο, αν θα δείτε τους ισολογισμούς τους τελευταίους, έχει μία πτωτική τάση που σημαίνει ότι το χρήμα που μπαίνει στο νησί έχει μειωθεί κατά πολύ, γνωρίζετε καλά, και σήμερα βγήκε και μια ανακοίνωση από τους ιδιοκτήτες ότι, και δεν θέλω να είμαι μάτης κακών ιονών, ότι αν δεν βοηθήσει το ελληνικό κράτος στα χάλια που βρίσκεται, η επιχείρηση αυτή πάει για κλείσιμο. Ο τουρισμός με πραγματικά στοιχεία, έτσι, 3 ξενοδοχεία κλειστά το καλοκαίρι δεν δούλεψαν, η τζίρη των τουριστικών επιχειρήσεων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και στη ψυχαγωγία γενικότερα ήταν από 50 μέχρι 60% ανάλογα και με την περιοχή. Οι υπηρεσίες είναι μείωση μισθών, μείωση συντάξεων και μείωση υπηρεσιών. Όπως φύγανε πολλές, πολεοδομία, λιμενικό ταμείο Κυκλάδων, και αυτή η φυγή των υπηρεσιών συνεχίζεται προς τα νησιά. Το εμπόριο γνωρίζουμε πολύ καλά, έτσι κάνοντας μια βόλτα στην αγορά, έχουμε το 1/2 και πάμε για τα 2/3 κλειστά καταστήματα στην αγορά. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει πια την αγοραστική δύναμη και αξία την οποία είχε, χώρια από τις εκροές οι οποίες γίνονται προς την Αθήνα, έτσι, σε ταξίδια αναψυχής, ταξίδια ιατρικά και τέτοια, και παράλληλα κάποιες αγορές όπου και εκεί φεύγει ένα μεγάλο σοβαρό ποσό προς τα έξω. Ήδη τα σούπερ μάρκετ, τα τοπικά, τα οποία νομίζω ότι ο ανταγωνισμός υπάρχει σήμερα, είναι 5-6 στην αγορά. Ο ετήσιος τζίρος, αν θα δούμε τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, έχουν τουλάχιστον από τη χρονιά την προηγούμενη, γιατί αν βάλουμε από την προηγούμενη είναι πολύ πιο κάτω, είναι 1.000.000 κατέτος κάτω από τις περσινές χρονιές. Όλα αυτά φυσικά δεν αναφέρονται πουθενά στην οικονομοτεχνική μελέτη και νομίζω ότι τα στοιχεία που διαβάσαμε εκεί είναι στοιχεία του 2001 και τα πληθυσμιακά και τα στοιχεία ανεργίας, που το 2001 η ΣΥΡΑ ήταν ο πιο ακριβός προορισμός στην Ελλάδα. Δηλαδή τότε πουλούσαν τα ξενοδοχεία σε διπλάσιες τιμές, ήταν γεμάτα 100% και η σεζόν ήταν πάρα πολύ διευρυμένη. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, τις οποίες φυσικά είναι ένα αδέλεα σε αυτή την κρίση, οι 18 θέσεις ανεργίας, οι 18 θέσεις εργασίας, δεν αναφέρεται πουθενά το αρνητικό που θα δημιουργήσει με το κλείσιμο των καταστημάτων, με τη συρρήκνωση των αντιπροσώπων οι οποίοι δουλεύουν και στηρίζονται όχι μόνο στο νησί μας, αλλά περισσότερο στα γύρω νησιά, που είναι ίσως ένας φορέας ο οποίος δεν έχει καθόλου εκτιμηθεί. Είναι ένας τομέας ο οποίος φέρνει χρήμα στο νησί, μέσα από τα κέρδη τα οποία αποκομίζει, μέσα από τις κινήσεις της, γιατί έχουν δημιουργηθεί αρκετές επιχειρήσεις logistic στο νησί, οι οποίοι τροφοδοτούν τα γύρω νησιά, και είναι ένας τομέας ο οποίος συμβάλλει θετικά στην οικονομία του τόπου, φέρνοντας χρήμα στο νησί. Αυτοί σίγουρα θα χτυπηθούν και θα βληθούν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί η εταιρεία αυτή γνωρίζουμε ότι δεν αξιοποιεί αντιπροσώπους και λειτουργεί με κάποιο άλλο σύστημα, το οποίο είναι δική της επιλογή και έχει επιτυχία, έτσι. Αλλά νομίζω αυτό μπορεί να το κάνει και να υλοποιεί τα θέματα και τα προγράμματά της σε μεγάλους τόπους, σε μεγάλες πόλεις, όπου ο άνεργος μπορεί να πάει με το αυτοκίνητο να δουλέψει
στο διπλανό χωριό ή σε διπλανή πόλη. Εδώ θα πρέπει να μεταναστεύσει. Πιστεύω ότι κύρια σίγουρα η εταιρεία έχει δικαίωμα, όπως ανάφεραν και οι προηγούμενοι, να συνεχίσει και να πάρει την άδεια στα μέτρα που της επιτρέπεται, χωρίς καμία θέση και άποψη δική μας. Η δική μας πρόταση είναι ότι η μελέτη δεν συμφωνούμε, γιατί τα στοιχεία και είναι λυπή, αλλά και δεν είναι του σήμερα, είναι στοιχεία του 2001 και όχι του 2012, μέσα σε αυτή την κρίση που ζούμε. Στο περιβάλλον η επιβάρηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική στο κομβικότερο σημείο του δρόμου. Οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία θα είναι τελείως αρνητικές. Έτσι, μπορεί να επωφεληθούμε από 5-10 λεπτά σε κάποια προϊόντα, αλλά τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε μετά στην αύξηση της ανεργίας, στο κλείσιμο των καταστημάτων, ιδιαίτερα της γειτονιάς και άλλων, θα είναι πολύ πιο σημαντικές από τα ωφέλη τα οποία θα προσφέρει ένα τόσο μεγάλο πολυκατάστημα στο νησί μας. Ολοκληρώστε, αν θέλετε. Τελειώνοντας, είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση και δεν μπορεί να γίνει, έτσι. Το ίδιο έγινε και από τον ιδιοκτήτη όταν αγόρασε την Πειραϊκή. Σίγουρα οι υποσχέσεις ήταν ότι θα κρατήσω τους 50 εργαζόμενους τότε, αλλά στην πορεία είδαμε ότι μεταφέρθηκαν και μηχανήματα και εξοπλισμός πέρα από το νησί, σε άλλους προορισμούς, με πιο φθηνά μεροκάματα. Ήταν η τελευταία βιομηχανία στο νησί. Παρ' όλα αυτά δεν κρατήθηκε και σύντομα αξιοποιείται το κτίριο για άλλη χρήση. Ήδη έχει πάρει και από το Υπουργείο Πολιτισμού πολύ εύκολα, ενώ κάποιος ιδιώτης μπορεί να παιδευόταν χρόνια την αλλαγή της χρήσης. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά, έτσι, και ο καθένας με τη δική του ψήφο, κρίνοντας ειλικρινά και μόνο για το συμφέρον του τόπου και του νησιού, θα έχει το δικαίωμα εταιρεία να πάρει τα μέτρα βάσει του νόμου που μπορεί να τα πάρει, αλλά δεν είμαστε θετικοί στο να ψηφίσουμε αυτή την οικονομική μελέτη, η οποία πραγματικά δεν είναι όπως θα έπρεπε, ειλικρινής, ξεκάθαρη και με στοιχεία του σήμερα και όχι του 2001. Μάλιστα. Ο κύριος Δαναξάς, παρακαλώ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι ένα σοβαρό ζήτημα η πρόταση και η αδειοδότηση της ΛΙΤ. Εδώ πέρα, εμείς από την πλευρά μας καταλαβαίνουμε την επιχείρηση, όμως εδώ πέρα δυστυχώς βρίσκουν την ευκαιρία για λάθη παρελθόντος της πρώην νομαρχίας να διεκδικεί κάτι παραπάνω από τον νόμο. Ξεκάθαρη για μας η εταιρεία, όταν λέει πολλή αγορά σημαίνει πολλά πράγματα, μπορεί αύριο μεθαύριο τα 1.200 που ζητάει να γίνουν και 1.400 και 1.500, από τα νομικό σύμβολο την εισήγησή του διεκδικεί επινοικίαση και από άλλους εμπόρους χώρους μέσα στην πολυαγορά της. Σας απαντήσω επί αυτό όλων. Στο ίδιο το είπα. Ναι, το είπατε και στην εισήγησή σας το λέτε αυτό το πράγμα. Κύριε Γνατιάδη, συγγνώμη. Λοιπόν, αν θέλετε να το πληρώσετε, κύριε Δαναξά, θα κάνω και εγώ. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Προκειμένου όπως να μπορέσει να ξεκινήσει η ανακατασκευή, θα πρέπει να υπάρχει και ενδιαφέρον από ενδεχόμενους ενοικιαστές. Διαφορετικά, όλη η διαδικασία θα οδηγήσει σε αποτυχία. Εσείς ίδιοι το λέτε, ότι θα ενοικιάσετε κι άλλους χώρους. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Δραξά. Γι' αυτό είπα πολλή αγορά. Δεν θα επικεντρωθεί μόνο η ΛΙΤ μέσα σε αυτό το χώρο. Θα επιδιώξουν να ενοικιάσουν και άλλους χώρους, που σημαίνει θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο πολυκατάστημα. Με αποτέλεσμα, με την οικονομική κρίση που υπάρχει σήμερα στο νησί μας, θα δημιουργήσουν όχι θέσεις εργασίας, ανεργία. Κατά την άποψή μας, οι τιμές δεν θα έχουν καμία σχέση με τις τιμές
με την υπόλοιπη Ελλάδα, θα επιβαρύνουν κι άλλο την τιμή και στα ίδια τα προϊόντα της εταιρείας. Ολοκληρώστε. Με αποτέλεσμα να κλείσουν καταστήματα, κατά την άποψή μας, όχι μικρό μαγαζιά της γειτονιάς, που αυτή την περίοδο αυτά τα μαγαζιά, τα μαγαζιά της γειτονιάς συντηρούν οι οικογένειες γιατί έχουν εφαρμόσει τη λίστα και δεν έχουν να πληρώσουν. Και ένα δεύτερο, θα κλείσουν κατά τη γνώμη μας και σούπερ μάρκετ που είναι σε μια οικονομική δύσκολη κατάσταση. Και γι' αυτό είμαστε αρνητικοί στην άδεια λειτουργία. Καθόλου. Εμείς αυτή την τοποθέτηση κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Αλμπανόπουλος. Όταν έρθει στο εμπορικό στο εργατολογικό, δεν θα εκπράξετε αναλόγως. Παρακαλώ. Ο κύριος Τζίνης, επειδή είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, έχει κάνει κάποια δήλωση και κατοχώρησε τα πρακτικά. Ως δημοτική κίνηση ΣΥΡΑ με λογισμό και με όνειρο, δηλώνουμε ότι η θέση μας για το 18ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης είναι αρνητική, δηλαδή ζητούμε να μην δοθεί καμία άδεια για την πολυεθνική Lidl και να μην ανοίξει την υπεραγορά πολυκατάστημα που έχει προτείνει προς εμάς. Οι λόγοι είναι πολλοί για εμάς, καθότι οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για τη ΣΥΡΑ, ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες των αντιλαϊκών πολιτικών ελληνικής και εξωτερικής τρόικας. Έτσι είμεθα κατά. Ανδρέας Τζίνης. Ο κύριος Πιταούλης. Έχουν αναφερθεί αρκετά επιχειρήματα. Ξεκίνησα να εξετάζω το θέμα χωρίς να έχω συγκεκριμένη άποψη, διαβάζοντας καταρχήν την ίδια την οικονομοτεχνική μελέτη που κατατέθηκε, που παρόλο που δεν είναι καθοριστικό στοιχείο όπως ανέπτυξε και ο κύριος Δήμαρχος, ωστόσο αν αποτελεί ένα δείγμα το πώς θα συμπεριφερθεί η εταιρεία, θα έλεγα ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, γιατί στηρίζεται σε στοιχεία προ-κρίσης, ενώ γνωρίζουμε όλοι πώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα τα πραγματικά δεδομένα. Εν τούτης, δεν ήταν το μόνο. Καλό είναι να στηριζόμαστε σε στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα είτε στο διαδικτυακό είτε αλλού και τα οποία υπήρχαν ήδη προτού καταθέσει η ίδια η εταιρεία την αίτησή της και άρα κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσως παραπάνω, είναι αξιόπιστα με την έννοια ότι δεν είναι μεροληπτικά. Αυτό που από τη δική μου πλευρά έτσι εντόπισα και με βοήθησε στο να έχω μια αρνητική γνώμη για την δημιουργία στην αίτηση όπως κατατίθεται αυτή σήμερα. Άρα σήμερα συζητάμε για την άδεια λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως έχει κατατεθεί δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Για την αίτηση λοιπόν που συζητάμε σήμερα, καταρχήν όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να δούμε στοιχεία του πολυοδομικού, του χωροταξικού σχεδιασμού και την επιβάρυνση. Θέλοντας να τεκμηριώσω το θέμα της επιβάρυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου που υπάρχει εκεί πέρα, στο Δήμο μας έχει συνταχθεί εδώ και αρκετά χρόνια η κυκλοφοριακή μελέτη. Υπάρχουν καταγεγραμμένοι ο φόρτος των δρόμων και εκεί μπορούμε να δούμε με απλά μαθηματικά ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ο πιο φορτωμένος δρόμος, αυτό δηλαδή που έχουμε εντύπωση όλοι, είναι ο πιο φορτωμένος δρόμος σε όλη την πόλη. Έτσι, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι ο μοναδικός δρόμος από τον οποίο θα πας από την πόλη προς τα χωριά. Και αντίστοιχα μπορούμε να σκεφτούμε όλοι αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένως, το γεγονός ότι η δημιουργία ενός πάρκινγκ 80 θέσεων, το πόσο θα επιβαρύνει το συγκεκριμένο σημείο. Αφετέρου βέβαια όμως, επειδή μιλάμε και με τους δημότες, έτσι, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε και σε κάποια άλλα ζητήματα, κατά πόσον καταρχήν θα επηρεάσει αυτή την απασχόληση. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η συνολική απασχόληση στο νησί θα επηρεαστεί αρνητικά από την λειτουργία μια τέτοια επιχείρηση. Καθώς προβλέπονται κάποιες θέσεις που μπορούμε από την μελέτη αυτή, οι οποίες όμως πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε δεν θα είναι 18, θα είναι 20, 30, 40, μπορεί να είναι όμως και 10, έτσι. Και από τον τρόπο λειτουργίας εν τέλει, εκτιμώ ότι που όπως βλέπουμε και αναλύεται από τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, εκτιμώ ότι συνολικά η λειτουργία, μια τέτοια λειτουργία στο νησί, θα μειώσει τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης. Όσον αφορά το επίπεδο των τιμών, υπάρχει τιμοληψία της περιφέρειας, αν θέλετε λίγο ακόμα, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
που αφορά παραπλήσιο νησί, στο οποίο λειτουργεί η ίδια επιχείρηση. Εκεί πέρα λοιπόν μπορούμε να δούμε στις δύο τιμοληψίες που έχουν γίνει, που εγώ τουλάχιστον εντόπισα για τον μήνα Νοέμβριο. Στη μία τιμοληψία, αν αθροίσουμε τα προϊόντα που ήταν διαθέσιμα, η εταιρεία αυτή ήταν στο μέσο όρο της αγοράς, και στην άλλη τιμοληψία ήταν μειωμένο το ποσό της, ήταν το συνολικό το ποσό των προϊόντων ήταν μειωμένο κατά 10%. Αυτό κατά κάποιο τρόπο όμως μπορεί να αντισταθμιστεί από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της ήταν όχι επώνυμα αλλά ιδιωτικής ετικέτας. Άρα εκτιμώ, παρότι αυτό είναι το marketing της εταιρείας και ο τρόπος που λανσάρει, δηλαδή ότι είναι το πιο φτηνό σούπερ μάρκετ, εκτιμώ ότι, και χωρίς να θέλω να κάνω κουμάντο στο πώς ψωνίζει ο κάθε ένας, εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι που λανσάρεται και ενδεχομένως ισχύει, αλλά όχι όπως λανσάρεται στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί εύκολα να αναλογιστεί ο κάθε ένας από εμάς το γεγονός ότι μια πολυεθνική εταιρεία όπως πρόκειται έχει σίγουρα τη δυνατότητα να αναπτύξει πολύ καλύτερες συνέργειες όσον αφορά και να έχει διοικητικό προσωπικό που αυτό τους δίνει δυνατότητα να έχει μεγαλύτερα κέρδη, μπορεί να έχει μεγαλύτερες πιστώσεις στους προμηθευτές ή να διαχειρίζεται κάποια πράγματα πολύ καλύτερα από ότι κάποιες επιχειρήσεις τοπικές εδώ στο νησί. Αυτό όμως, όπως φαίνεται, μάλλον δεν μεταφράζεται σε τόσο μεγάλη ωφέλεια για τον τελικό καταναλωτή. Ένα τελευταίο επιχείρημα είναι αυτό με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Μπορεί πολύ εύκολα να δει κάποιος δημοσιευμένους ισολογισμούς από το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως και να αναρωτηθεί κατά πόσον ήδη υπάρχουν στις επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Για όλα αυτά λοιπόν που ανέφερα, αλλά κυρίως γιατί η απόφασή μας σήμερα πρέπει, νομίζω και το επαναλαμβάνω, να στοιχειοθετηθεί στο γεγονός όχι τόσο των υπολείπων δεδομένων που σίγουρα όμως μας απασχολούν και απασχολούν και εμάς και τους συμπολίτες μας, αλλά στο γεγονός ότι μια τέτοια λειτουργία έτσι όπως παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή θα επιβαρύνει δυσανάλογα τον οδικό άξονα που είναι ο κύριος οδικός άξονας που φεύγει κίνηση από την Ερμόπολη προς τα χωριά, είμαι αρνητικός και παρακαλώ αυτό το μέρος της αιτιολογίας να υπάρχει ρητά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον τελικά ψηφιστεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Καταγράψτε την, σταχειολογήστε την όπως θέλετε και δώστε την στον κύριο Γραμματέα να πέσει συμπεριληφθεί. Για να υποβοηθήσετε να υπάρχει και όποιος άλλος θέλει δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Μιλιώτης ακολουθεί. Δεν θα εστιάσω την τοποθέτησή μου στο αν θα δώσω θετική ή αρνητική ψήφο στα τετραγωνικά που ζητάει η εν λόγω εταιρεία. Αλλά γενικά, εάν θα συνηγορήσω ή θα απορρίψω στην έκδοση μιας άδειας στην εταιρεία αυτή. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όλοι μας γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης την οποία βιώνουμε και ως κοινωνία της Σύρου. Το πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει στο νησί μας, όπως και ο αριθμός των συμπολιτών που έχουν πάρει το δρόμο της ανεργίας, είναι και αυτό σε όλους μας γνωστό. Το πόσες επιχειρήσεις παραμένουν σε λειτουργία σε πείσμα των καιρών, διαχειριζόμενες τη φτώχεια, καταγράφοντας ελλείμματα και ευελπιστώντας στην ανάκαμψη η οποία δεν έρχεται, μετριώνται πλέον στα δάχτυλα του ενός χεριού. Επιβάλλεται λοιπόν ως τοπική αρχή να αναγνωρίσουμε τον αγώνα που κάνουν οι επιχειρήσεις αυτές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, διασφαλίζοντας τη λειτουργία τους, αρνούμενη τη χορήγηση άδεια στην πολυεθνική εταιρεία. Κύριε Σύμβουλοι, η πρόσληψη 10 έως 20 υπαλλήλων μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα, μειωμένα ωράρια, έστω κι αν είναι αυτές από τη σειρά, δεν ευσταθεί ως επιχείρημα, διότι συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, γιατί η κατάρρευση των τοπικών επιχειρήσεων που συνεισφέρουν πολλαπλά στη συριανή οικονομία, ανακυκλώνοντας
τον παραγόμενο πλούτο θα έχει πολύ περισσότερες απολύσεις όταν καταρρεύσουν. Οι μειωμένες τιμές που επικαλούνται θα κινηθούν ανωδικά όταν θα έχει διαλύσει τις ανταγωνιστικές εταιρείες και θα κινείται μονοπωλιακά με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις θέσεις εργασίας. Εκφράζοντας λοιπόν την αγωνία των επαγγελματιών και των υπαλλήλων στις επιχειρήσεις αυτές και για τον επιπλέον λόγο ότι επελέγει η Τερλάνα ως χώρος για να στηθεί αυτή η επιχείρηση η οποία απέχει 20 μέτρα από το σούπερ μάρκετ Νεωρίου και άλλα 20 από το σούπερ μάρκετ Βιδάλη, είμαι κατηγορηματικά αρνητικός στη χορήγηση αδείας και ζητώ από όλους σας να ψηφίσετε. Κύριος Κεράνης. Λίγο πολύ έχω καλυφθεί σχεδόν από τους προηγούμενους. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τις λίγες φορές που είμαι χαρούμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί άκουσα ξεκάθαρες θέσεις και άκουσα ξεκάθαρες θέσεις εκτός από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Πάπητση και από τον κύριο Τζίνι και από τον κύριο Δεναξά από τις άλλες παρατάξεις. Οι θέσεις ήταν ξεκάθαρες και στοιχειοθετημένες. Αν τα βάλουμε αυτά έτσι επιγραμματικά, από ό,τι κατάλαβα, καταρχήν για λόγους ίσης μεταχείρισης στις άδειες των καταστημάτων, πρέπει να ψηφίσουμε αρνητικά. Για τους λόγους ότι άμεσα λέμε ότι θα έχουμε θέσεις εργασίας, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα χάσουμε πολλαπλάσιες θέσεις. Για το λόγο ότι εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει επιβάρυνση στην περιοχή, γιατί είναι ο μόνος οδικός άξονας που ενώνει την Ερμούπολη με τα χωριά, το αεροδρόμιο, τα λύκεια, το αθλητικό κέντρο και πολλά άλλα μέρη του νησιού. Σεβόμενος τις θέσεις του επιμελητηρίου που ταυτίζομαι 100% με την επιστολή και του εργατικού κέντρου και του εμπορικού συλλόγου. Και τέλος θέλω να πω ότι ίσως είναι πολύ κακός ο χρόνος που ήρθε αυτή τη στιγμή αυτή η αίτηση από το συγκεκριμένο πολυκατάστημα. Ίσως αν ήταν κάποια άλλα χρόνια, σε άλλες εποχές, χωρίς να περνάει αυτά που περνάει ο ελληνικός λαός, χωρίς να περνάει αυτά που περνάει το νησί, τις ανησυχίες με το Νεώριο, με τον τουρισμό, με τα προβλήματα που έχουμε, ίσως θα το βλέπαμε με λίγο διαφορετικό μάτι το να ανοίξει άλλη μια επιχείρηση, ίσως θα το άντεχε και το νησί. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν στο να μην το αντέχουμε αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω τα χρήματα που θα φεύγουν από το νησί θα μας κάνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όλους φτωχότερους. Οπότε και εγώ δεν θα ψηφίσω τα παραπάνω τετραγωνικά και θα είμαι αρνητικός. Ο κύριος Βρούτσης. Εγώ θα ήθελα πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου να ρωτήσω αν σαν συμβούλιο δεν πάρουμε, ανακαλέσουμε την άδεια έστω και για τα 600, θα πάει μετά το Lidl να κάνει ένσταση στην απόφασή μας και θα δικαιωθεί μέχρι τα 600. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι που έχουν τοποθετηθεί μέχρι τώρα έχουν πει αυτό δίκαιο. Κύριος Δήμα, τα 600 μέτρα. Απλά έχω τοποθετήσει τα 600 μέτρα, Γιάννη, δεν είναι καν τη αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αρμοδιότητα τη υπηρεσία, η οποία εφόσον προσκομίσει η οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη επιχείρηση όλα τα δικαιολογητικά, είναι δεσμευτική η αρμοδιότητά της, που σημαίνει δεν μπορεί να μην δώσει άδεια, γιατί πολύ απλά ο υπάλληλος, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, όποιος αρνηθεί να υπογράψει, πάει παράβαση καθήκοντος, που σημαίνει εκπίπτει από το αξίωμά του, εκπίπτει από την ιδιότητά του ως υπάλληλος και διασύρεται και στην κοινωνία ότι έκανε μια καραμπινάτα παράνομη πράξη. Δεν μπορείς να μην δώσεις τα 600 τετραγωνικά. Ωραία. Συνεχίζω. Στη σελίδα 48 από τις 67 της μελέτης γράφει για τα τετραγωνικά των άλλων των ανταγωνιστών. Αυτά είναι πραγματικά νούμερα. Γιατί βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλα και θα ήθελα απλά να πω. Θα σας απαντήσω στο τέλος και γι' αυτό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν θέλα το κύριο Ιγνατιάδης, αν μπορώ από τη λέξη με προσβάλλει, αν θέλα το άνθρωπος, δεν το κάνει. Διαβάζοντας την τελευταία σελίδα στην εισήγησή του, ότι κάποιος άλλος ιδιοκτήτης ενός ακινήτου με κοινωνική και πολιτική ζωή του νησιού
ακούγεται ότι υπόσχεται στην εταιρεία Lidl ότι εφόσον νοικιάσει το δικό του χώρο, θα τη εξασφαλίσει την άδεια από το συμβούλιο μας. Αυτό θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός ο κύριος. Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό είναι μια τοποθέτηση που πραγματικά είναι μέσα στην εισήγηση, δεν είναι κάτι που έβγαλα εγώ. Και θα ήθελα να μου απαντήσετε γι' αυτό, γιατί προφανώς θα είναι παρερμηνία, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά με προσβάλλει. Έτσι. Λοιπόν, θα σας δοθεί ο λόγος αν θέλετε μετά, επιφυλαχτείτε αν θέλετε, με διακόπτετε για να υπάρχει μια ομαλότητα και μια έλεγχο στις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Αν όντως είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε μέχρι και τα 600 τετραγωνικά μέτρα, από τη στιγμή που ζούμε σε μια θεωρητικά σε ένα περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη αγορά, με όλα τα καλά και τα κακά του, ο ανταγωνισμός έχει τον καταναλωτή, ευτυχώς για τον καταναλωτή, σαν τον πιο ευνοημένο στο θεωρητικό κομμάτι του. Μια βασική αρχή της μικροοικονομίας είναι η αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα είναι όταν μπορείς να αυξήσεις το ιδίο όφελό σου με το δυνατόν λιγότερο κόστος. Οπότε, αν όντως υπάρχει δυνατότητα να μπει η εταιρεία Lidl στο νησί, αυτό θα βοηθήσει θεωρητικά τους καταναλωτές. Το θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα δεν έχει μόνο το θέμα όμως ανταγωνισμού, έχει θέμα και για την ανεργία, έχει θέμα και για το κόστος ζωής. Και διαβάζοντας τα sites, κάποια φορά βλέπουμε ότι έχει θέμα ακόμα και εθνικό, γιατί έρχεται η εταιρεία από τη Γερμανία. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες εταιρείες από τη Γερμανία εδώ στο νησί, υπάρχουν και άλλες εταιρείες και από άλλες χώρες. Απλά όλα έρχονται και δένουν τώρα σε μια κακή συγκυρία. Εγώ προσωπικά, σαν οικογενειάρχης, στηρίζω και θα στηρίζω και ας δώσουμε τη θετική ψήφο που λέω λόγω στο Lidl. Εγώ προσωπικά θα συνεχίζω να ψωνίζω από τους Ιδιανούς επιχειρηματίες με τα Ιδιανά προϊόντα, τα οποία Ιδιανά προϊόντα θα πρότεινα, αν γίνεται, να μπορέσουν να μπουν και μέσα στη Lidl, έτσι ώστε να ανασάνουν τα προϊόντα αυτά, να μπορέσουν να βγουν και στην αγορά, την οποία κάποια στιγμή και στο μέλλον μπορεί να γίνει και εξαγωγή των προϊόντων αυτών. Αυτό θα ήθελα να, σαν πρώτη εισήγηση, και αν χρειαστεί θα μιλήσω στη θεωρολογία. Ευχαριστώ. Κύριος Ξαγοράρης. Επειδή με κάλυψαν πλήρως οι εισηγήσεις του κύριου Πιταούλου και του κύριου Κεράνη, και για λόγους οικονομίας δεν θα αναπτύξω ξανά τους ίδιους λόγους, απλώς θα πω και εγώ ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης και για λόγους που είναι θέμα κυκλοφοριακό, γιατί πραγματικά εκεί η περιοχή είναι πολύ επιβαρημένη, θα ψηφίσω να περιοριστεί η έκταση που θα καταλάβει το νέο κατάστημα στα 600 τετραγωνικά, που από τον νόμο έχει δικαίωμα εκ των πραγμάτων να την πάρει χωρίς καν την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Γιαλόγλου. Ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η παρατεταμένη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τείνει να θέσει υπό αμφισβήτηση στις συνειδήσεις των πολιτών θεμελιώδεις αρχές τις οποίες βασίζεται αυτή καθ' αυτή η ευρωπαϊκή ιδέα. Μιλάω για αρχές όπως εκείνες της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αγαθών, υπηρεσιών, της ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού κλπ. Και τούτο διότι διαπιστώνουν ότι μετά από 30 χρόνια συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, καταλήξαμε να παλεύουμε μέσα στη δίνη μιας χρεοκοπίας. Στο σημείο αυτό είναι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, προκειμένου να μην καταφεύγουμε σε κλειστοφοβικές συμπεριφορές, οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να θρέφουν ακραίες πολιτικές εκφράσεις, όπως βλέπουμε. Κάτω από αυτό το πρίσμα, αντιλαμβάνομαι σε έναν βαθμό τις επιφυλάξεις που υπάρχουν σε σχέση με τη δημιουργία μιας ακόμα υπεραγοράς στη Σύρο. Είναι γεγονός ότι σε μια περίοδο ύφεσης, όπως η σημερινή, θα πιεστούν περαιτέρω οι υφιστάμενες ομοειδείς επιχειρήσεις, μια και η οικονομική πίτα είναι περιορισμένη, και έτσι θα αναγκαστούν να καταβάλουν επιπρόσθετες προσπάθειες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Από την άλλη, όμως, είναι προφανές ότι αυτές οι επιπλέον προσπάθειες θα αποβούν προς όφελος του καταναλωτή, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν και κάποιες νέες θέσεις εργασίας και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια νέα επένδυση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλώς ή κακώς, αυτού του είδους οι προβληματισμοί έχουν απαντηθεί από την εθνική επιλογή της χώρας μας να πορευτεί εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, αποδεχόμενοι όλους τους κανόνες που το διέπουν. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ρόλος μας εδώ έγκυται στο να διασφαλίσουμε ότι πληρούνται οι όροι του υγιούς ανταγωνισμού στην τοπική μας κοινωνία και δεν δημιουργούνται με δική μας ευθύνη στρεβλώσεις
οι οποίες ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπως στείλουμε να πράξουμε με αυτά απόξα μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ και επιφυλάσσουμε για περαιτέρω. Ο κύριος Ζελουφός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος στην όμορφη κοινωνία μας, με κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζουν για να ανοίξει η επιχείρηση πλήρως στα τετραγωνικά που ζητάει, στο να έχει μειωμένες τιμές όπως διαφημίζει, άλλους οι οποίοι λένε να σεβαστούμε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, την τοπική αγορά κλπ. Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο και το να είσαι Δημοτικό Σύμβουλος δεν είναι ευχάριστο πλέον, γιατί κρίνεσαι να αποφασίσεις να λογοδοτήσεις και καθημερινά να αναφέρεσαι στους εντολείς σου, δηλαδή στο σιγανό λαό, για ό,τι βλακεία βγει ο καθένας να γράψει οπουδήποτε και πει. Και εξηγούμε. Εδώ αποφασίζουμε πρώτον για το αν είναι νόμιμη ή όχι η διαδικασία που έχει ακολουθήσει ο επενδυτής. Δεύτερον, δεν αποφασίζουμε για το αν η τοπική αγορά τροφίμων, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, περιφερειακά καταστήματα κλπ. Λειτουργεί καλά ή όχι. Από τη δουλειά μου ξέρω ότι υπάρχει οξύς ανταγωνισμός, κινδυνεύουν πολλές επιχειρήσεις, κάποιες πάνε αρκετά καλά, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός και ο κόσμος καρπώνεται το όφελος. Τρίτον, δεν μπορούμε να πούμε να ασκήσουμε έλεγχο στη τιμολογιακή πολιτική του καθενός. Είναι δικό του θέμα. Τέταρτον, κύριε Δήμαρχε, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε. Είναι γελίο να μιλάμε για την πιο βιασμένη περιοχή της Ήρου από το Ηρώον μέχρι το στρατόπεδο με 3 σούπερ μάρκετ, μηχανουργία, το ναυπηγείο να ασκεί βιομηχανική δράση και πόσες άλλες δραστηριότητες, να μιλάμε για περιβαλλοντική επιβάρυνση από μια νέα επιχείρηση που καλώς ή κακώς εκεί θέλει να δραστηριοποιηθεί. Το αν είναι 200, 300, 500, 1000 αμάξια, ουδόλως μας απασχολεί τη στιγμή που σε εκείνο το δρόμο από τις 7 η ώρα μέχρι τις 11 το βράδυ γίνεται όργιο. Επιπλέον, δεν μπορούμε, και εδώ είναι το εύκολο της παρούσης κατάστασης, έχουν βγει πολύ αντιστασιακοί. Δεν θα γίνει επιχείρηση γιατί είναι γερμανική. Σιγά. Ή τα κεφάλαια θα φεύγουν στη Γερμανία. Τα κεφάλαια πολλών Συριανών επιχειρηματιών έφυγαν προς την Αθήνα και το εξωτερικό όταν οι εποχές ήταν καλές. Πρέπει να αποδεχτούμε το άνοιγμα μιας επιχείρησης, όποια και αν είναι αυτή, από όποια προέρχεται, και εδώ να ενισχύσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς της περιφέρειας, την αγορανομία, όπως είπε ο κύριος Πιταούλης, τους δικούς μας μηχανισμούς, τη δημοτική αστυνομία. Γιατί αν είχε ένα σας κόστο όλου, που πάλι θα μας φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλους εναντίον όλων. Αν θα πέσουν πρόστιμα για το αν κάποια επιχείρηση έχει παραπάνω τετραγωνικά ή όχι. Λοιπόν, τελευταίο κύριε Πρόεδρο και κλείνω. Η εταιρεία έχει ζητήσει 1204 τετραγωνικά, αφαιρώντας 182 βοηθητικών χώρων και 54 πάρκινγκ. Τι είναι? Γραφεία, μας μένουν 968 τετραγωνικά μέτρα. Συνεπώς, το ερώτημα σήμερα είναι. Για μένα το ερώτημα δεν τίθεται αν εγκρίνεται ή όχι η λειτουργία του καταστήματος. Πρέπει να εγκριθεί. Και ας φάει το κεφάλι του ο επενδυτής στον ανταγωνισμό. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουν ανοίξει όλες οι αγορές πλέον. Αν θα δώσουμε 601 ή 968 τετραγωνικά. Εκεί έγκυται. Δεν μπαίνουμε στη λογική του εμφυλίου ποιος θέλει τι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πλήτεζης. Κύριε Πρόεδρε, ένα τόσο σοβαρό θέμα έχω την εντύπωση ότι έπρεπε να έχει έρθει στην Επιτροπή Διαβούλευσης και στην Ποιότητα Ζωής. Να έχει αναλυθεί και να είμαστε πιο. Έχει προθεσμία 30 ημερών από την προβολή της αιτήσεως. Θεωρώ ότι και η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οριακή και να είμαστε και απαραίτητοι. Διαφορετικά, de facto λαμβάνει την άδεια. Αν θέλατε να το αφήσουμε έτσι και να το παραπέμψουμε. Επιτρέψτε μου να αναπτύξω το συλλογισμό μου. Το λέω για την Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου συμμετέχουν και πολίτες και θα έχουμε και μια διαφορετική διάσταση. Είναι γεγονός. Είπα δύο επιτροπές, κύριε Λεπανόπουλε. Είναι γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση στην αγορά, τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στο χονδρεμπόριο, διότι σαν έδρα του νομού υπάρχει το χονδρεμπόριο, το οποίο αναστατώνει ιδιαίτερα τα είδη τροφίμων. Δεν ακούστηκε καθόλου σήμερα η θέση κάποιων τεχνητών, ηλεκτρολόγων, οικοδόμων κτλ., οι οποίοι προφανώς θα ήθελαν και αυτοί να δουλέψουν για να αποκαταστήσουν το κτίριο και να έχουν κάποιο όφελος. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι άνεργοι οι οποίοι ελπίζουν σε μια θέση εργασίας. Εκειμονεί ο κίνδυνος να μείνουν κάποιοι άλλοι άνεργοι. Αυτό εξετάζεται και βλέπουμε ποιο είναι το πιο σοβαρό.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ζητούν καλύτερες τιμές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα είδη τροφίμων στη Σύρο είναι ακριβά. Όποιος συγκρίνει τα είδη τροφίμων, τουλάχιστον αυτοί που έχουν οι φοιτητές σε άλλες πόλεις, ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδος, βλέπουν κάποιες σημαντικές διαφορές. Αυτό το πράγμα έχει γίνει καραμέλα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τώρα που έχει πέσει ο συνταξιούχος, ο μισθωτός κτλ. Και ζητούν καλύτερες τιμές. Ήρθαμε σήμερα εδώ και λέμε: Ωπ, έρχεται κάποιος να μας σκεπάσει. Και είναι όντως κάτι τρομερό έτσι, όταν έχεις ένα μικρό μαγαζί και λες τι γίνεται. Δεν μπορέσαμε όμως εμείς, σαν τοπική κοινωνία, σαν τοπικοί επαγγελματίες, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Και λέω ένα παράδειγμα μόνο, διότι όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Το Βιοσύρ κλείνει. Δεν στηρίξαμε αυτό το εργοστάσιο σαν επαγγελματίες, δεν το προωθήσαμε. Άρα το λοιπόν, θα πρέπει όταν συζητάμε να συζητάμε αντικειμενικά και να βλέπουμε το συν και το πλην. Είναι γεγονός και καταλαβαίνω τον κάθε επαγγελματία, γιατί το έχω βιώσει και εγώ με άλλο τρόπο αυτό το πράγμα, ότι όταν έρχεται κάποιος ισχυρός, νιώθεις αδύναμος και τρέμουν τα πόδια σου. Από εκεί και πέρα, έχω την εντύπωση. Σεβόμενοι τους πολίτες που ζητούν κάτι καλύτερο. Σεβόμενοι τους επαγγελματίες που θέλουν να εξασφαλίσουν την επιβίωση της επιχείρησής τους. Το Lidl θα πρέπει να μπει μέσα στην τοπική αγορά με ένα σεβασμό και με μια. Αν θέλετε, υποστήριξη της επαγγελματικής ισορροπίας. Εάν έρθει σαν λέλαπα, σαν ένα μεγάλο πολυκατάστημα, να σκεπάσει την τοπική αγορά, ίσως αποβεί εις βάρος του, διότι η τοπική οικονομία, η τοπική κοινωνία μάλλον, θα αντιδράσει όταν βλέπει τον καθένα να μένει άνεργος ή κάποια επιχείρηση να κλείνει. Άρα το λοιπόν, τελειώνω, στα πλαίσια ενός σεβασμού συναδελφικού, αν το θέλετε, πιστεύω ότι το Lidl θα πρέπει να μπει σταδιακά, να πάρει την άδειά του αυτή που το αναλογεί και σταδιακά να αναπτυχθεί βλέποντας και κάνοντας με απλά λόγια. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρίτεζε. Κυρίες και κύριοι, καλούμαστε σήμερα να λάβουμε θέση ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανέργους. Καλούμαστε σήμερα να πάρουμε απόφαση αν θα προσληφθούν 18 άτομα με 580 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Βέβαια, για κάποιον που είναι άνεργος, τα 450 ευρώ περίπου καθαρά είναι εισόδημα για το σπίτι του. Καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε αν το γάλα οι καταναλωτές του νησιού μας θα το αγοράζουν περίπου 60 λεπτά ή θα το αγοράζουν 1,45. Εμείς αυτή τη στιγμή, με σεβασμό απέναντι και στους εργαζόμενους και στους ανέργους, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε, θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Σεβόμενοι λοιπόν και τον εργαζόμενο και τον άνεργο του νησιού μας, θεωρώ ότι η καινούργια επιχείρηση που ήρθε σήμερα να λάβει άδεια από εμάς πρέπει να πάρει ακριβώς τα τετραγωνικά που της ορίζει ο νομοθέτης, τα ίδια τετραγωνικά που πήραν και οι άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις της, να δουλέψει και στη συνέχεια βλέποντας και κάνοντας. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κρητικός. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά είμαι περίπου μπερδεμένος. Ακούστηκαν πολλά, συμφωνώ με το μεγαλύτερο τμήμα αυτών που ακούστηκαν. Έχω όμως και κάποιες άλλες απορίες, τις οποίες θα ήθελα να ξεκαθαρίσω προτού καταλήξω στην απόφασή μου. Σύμφωνα με τον νόμο, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, ξεκαθαρίζουμε ότι αυτοδικαίως μέχρι 600 τετραγωνικά είναι αυτοδίκαιο το άνοιγμα της επιχείρησης. Άρα σήμερα δεν μιλάμε για το αν θα ανοίξει η επιχείρηση ή όχι, αλλά για το αν θα ανοίξει στα 600 ή αν θα ανοίξει σε κάποια περισσότερα τετραγωνικά. Για να διευκρινίσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, θέλω να ρωτήσω, τι διαφορά θα έχει στην επιχείρηση την συγκεκριμένη, αν θα ανοίξει τα 600 ή αν θα ανοίξει τα 934, πόσα είναι ωφέλιμα, ποια η διαφορά δηλαδή προς όφελος της επιχείρησης, δηλαδή τι ζημία θα μπορεί, τι ζημία, ποιο το πρόβλημα δηλαδή αν ανοίξει τα 600 τετραγωνικά και δεν ανοίξει τα 900. Να σας απαντήσω στο τέλος, αφού ολοκληρώσετε όλες τις ερωτήσεις ή τώρα. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και από άλλους συμβούλους, συναδέλφους, κατά πόσον δημιουργείται θέμα επειδή ακούστηκαν πράγματα για τα τετραγωνικά των λοιπόν υπεραγορών που λειτουργούν στη Σύρο. Κάποιοι αναγράφονται ότι είναι περισσότερα από 600, αν υπάρχει άδεια ή δεν υπάρχει σε αυτά κτλ. Αυτό πραγματικά θα συμφωνήσω με τον κύριο Ζουλφό, ότι θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αν τελικά λειτουργούν εκτός νόμου οι άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν δημιουργούμε τέτοια θέματα, να το εξετάσουμε και αυτό. Σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ζουλουφό ότι έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρημένη η περιοχή εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πιαστούμε σε αυτό το κομμάτι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, από τη στιγμή που τα άλλα έχουν κρυφθεί αντισυνταγματικά. Δεν μπορούμε να πιαστούμε στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από τη στιγμή που είναι ήδη επιβαρημένη η κίνηση εκεί. Από εκεί και πέρα, το μόνο πρόβλημα είναι το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, τι ανεργία, τι κίνδυνος πρόκλησης ανεργίας προκύπτει μέσω του ανοίγματος των επιπλέον τετραγωνικών, όμως, έτσι, όχι για τα περιορισμένα, γιατί εκ των πραγμάτων αυτό είμαστε δέσμοι. Θα συμφωνήσω στο ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με υγιή ανταγωνισμό και όχι με αθέμητο. Από εκεί και πέρα, αυτό εξετάζεται με βάση τα τετραγωνικά με τα οποία λειτουργεί κάθε επιχείρηση και είναι θέμα κατά πόσον κάποια επιχείρηση λειτουργεί και με κάποια άλλα παραπάνω τετραγωνικά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, υπόθηκαν και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα, πάγιο αίτημα των πολιτών δεν είναι να ανοίξει μια καινούργια επιχείρηση που θα έχει φθηνότερα προϊόντα. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι οι πολίτες ζητούν για φθηνότερα προϊόντα. Το αν θα τα προσφέρει μια επιχείρηση η οποία ήδη λειτουργεί ή κάποια άλλη η οποία θα ανοίξει, δεν απασχολεί τον Συριανό καταναλωτή. Η πτώση της αγοραστικής του δύναμης είναι τέτοια, η οποία δεν του επιτρέπει εκ των πραγμάτων να προσεγγίσει κάποια προϊόντα τα οποία είναι, αν το θέλετε, λίγο ακριβότερα από τα υπόλοιπα. Οπότε μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο ελέγχου και μείωσης των τιμών, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το κοινό το οποίο υποφέρει σήμερα, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση στα βασικά τουλάχιστον αγαθά. Μόλις πάρω και τις απαντήσεις που θέλω, κύριε Πρόεδρε, θα έχω καταλήξει. Μάλιστα. Ναι, ο κύριος Αλμανόπουλος προηγείται. Κύριοι συνάδελφοι, μέχρι την Παρασκευή που άνοιξα το φάκελο πρώτη φορά να κοιτάξω αυτό το θέμα και να ενημερωθώ, είχα πλανηθεί ότι ζούσα σε διαφορετική εποχή και διαφορετική χώρα και νόμιζα ότι είχαν καταργηθεί οι διοικητικοί περιορισμοί στο να ανοίγουν επιχειρήσεις. Νόμιζα ότι ό,τι ακριβώς έχει γίνει, για παράδειγμα με τα φορτηγά, που κάποια στιγμή άνοιξε το επάγγελμα και έπρεπε να ανοίξει, γιατί δεν ήταν δυνατόν συγκεκριμένοι που είχαν αποκτήσει την άδεια την καρπώνονται φόρους ζωής. Όπως ήταν παράλογο τα φαρμακεία, φέρνει να είναι σε μια συγκεκριμένη απόσταση και όλοι αυτοί οι περιορισμοί, από όσο γνωρίζω, έχουν καταργηθεί. Νομίζω ότι έχει καταργηθεί και αυτό το πράγμα που άκουγα τόσα χρόνια στα νομαριακά συμβούλια να ψηφίζει για το αν θα ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ ή όχι. Και να έρχεται έτσι σε τρομακτικά δύσκολη θέση και πίεση και τα νομαρχιακά συμβούλια παλιότερα και τα δημοτικά τώρα. Γιατί πάντα έχουν να κάνουν με μια υφιστάμενη κατάσταση που είναι ο τόπος που ζουν και η πόλη που ζουν. Και καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν δυνατόν εύκολα. Βγάλετε από το μυαλό σε ένα σούπερ μάρκετ, σκεφτείτε ένα ξενοδοχείο, έρχεται κάποιος να ανοίξει ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Φύγονται τα υπάρχοντα ξενοδοχεία σε ένα βαθμό, αλλά το νέο ξενοδοχείο δημιουργεί επίσης αύξηση της κίνησης. Το ίδιο γίνεται με κάθε τι που μπορώ να φανταστώ. Ένα κατάστημα που πουλάει παιχνίδια, ένα πολυκατάστημα παιχνιδιών αντίστοιχα, αν έρθει να ανοίξει, θα δείξει εκ πρώτης όψης τα καταστήματα που πουλάνε παιχνίδια. Για αυτούς όλους τους λόγους, νόμιζα ότι θεωρώ δηλαδή ότι είναι αδιανόητο ένα δημοτικό συμβούλιο να μπαίνει σε αυτού του τύπου τη συζήτηση. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχουμε από την νομοθεσία αυτή την υποχρέωση, το κάνουμε και σέβομαι, άκουσα δηλαδή, γιατί ήθελα να σχηματίσω και περαιτέρω γνώμη όλες τις απόψεις. Σέβομαι όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι λέω αυτό που και άλλοι υπονόησαν, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει να δει το θέμα τελείως αντικειμενικά και χωρίς να εξετάζει τους ανθρώπους που ξέρει, που αντικρίζει καθημερινά και να μπει σε μια τέτοια, εν πάση περιπτώσει, διαδικασία.
Και αναρωτιέμαι τώρα για ποια σούπερ μάρκετ, γιατί για τις μικρές επιχειρήσεις δεν θεωρώ ότι όταν έρθει να ανοίξει το Lidl θα επηρεάσει μικρές επιχειρήσεις. Αυτά τα πράγματα έχουν πάρα πολλά χρόνια αλλάξει στην αγορά. Πράγματι, πολλά μικρά παντοπολία κλπ. Έχουν κλείσει, έχουν αντικατασταθεί από σούπερ μάρκετ. Στις γειτονιές εξακολουθούν να λειτουργούν τα μικρά αυτά μπακάλικα κλπ. Γιατί είναι απαραίτητα και αυτά. Και εμείς, σαν πελάτες, ξέρουμε καλά ότι πάμε και στα δύο ανάλογα με τις περιπτώσεις και τις συνθήκες. Άρα λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή μιλάμε για το Lidl, πραγματικά αν πρόκειται να αλλάξει όλη η αγορά, μιλάμε για το σούπερ μάρκετ. Και επειδή άκουσα έτσι και πολύ μεγάλες κουβέντες για σούπερ μάρκετ, για πολυεθνικές κλπ. Αναρωτιέμαι δηλαδή, καλά να μιλήσουμε για τα σούπερ μάρκετ που έχουν ένα-δυο Συριανοί ιδιοκτήτες. Καλά να μιλήσουμε για τα σούπερ μάρκετ που διαφημίζουν ότι έχουν 10 και 15 υποκαταστήματα σε πολλά νησιά της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτό τι διαφορά ακριβώς έχει από το Lidl. Και ο Μαρινόπουλος, δεν πρέπει να αναφέρουμε και ονόματα, αλλά επιχείρηση που έχει συγκεκριμένα τυποποιημένα προϊόντα από το εξωτερικό και είναι μια πολυεθνική επιχείρηση. Αυτή με ποιο τρόπο δηλαδή μπαίνει στη ζυγαριά. Το μόνο που δεν πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, ότι επηρεάζει και θα επηρεάσει κάποιο από αυτές άμεσα, αλλά το μόνο που με απασχολεί είναι το θέμα και απασχολεί όλους και είναι φανερό ότι απασχολεί όλους το θέμα του συνεταιρισμού. Γιατί ο συνεταιρισμός δεν είναι ένα κοινό σούπερ μάρκετ, είναι ένα διαφορετικό. Είναι μια διαφορετική επιχείρηση, είναι ένα συνεταιρισμό εργαζομένων που μπράβο του ακριβώς όπως ο συνεταιρισμό. Το γνωστό εστιατόριο που λειτουργεί στην πόλη, χωρίς να λέω πάλι ονόματα, έτσι και ο συνεταιρισμός αυτός των εργαζομένων κάνανε μια επιχείρηση και από αυτό το πράγμα κάποτε παίρνανε και μέρισμα, όσο ξέρω, αλλά τώρα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που δεν παίρνουν καν μέρισμα. Κατανοώ τη δυσκολία που έχουν να αποδεχθούν ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να έρθει να τους ανταγωνιστεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να προσφέρω λύση σαν δημοτικό σύμβουλο να πω ότι θα επιβάλλω εγώ μια διοικητική απαγόρευση. Είναι έξω από τη λογική μου, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε σχέση με το ποια είναι η πολιτική και η οικονομική κατάσταση στη χώρα. Είναι έξω από τη λογική μου ότι μπορώ να πω εγώ σε μια επιχείρηση μην ανοίξεις και να βοηθήσω μια άλλη επιχείρηση με διοικητικά μέτρα. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι ισχύει για μένα, για τον καθένα έξω, ότι δηλαδή με την καλύτερη δουλειά μας, με καλύτερα προϊόντα, με φτηνότερες υπηρεσίες, έτσι μπορεί να επιβιώσει μια επιχείρηση και όχι, ορίστε, και όχι με διοικητικά μέτρα. Τρία πράγματα, παρακαλώ μην με διακόψετε, γιατί ξέρετε ο καθένας λέει τη γνώμη του. Καθένας λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, κάποια πράγματα, τρία πράγματα που θέλω να συμπληρώσω. Λοιπόν, ακούστηκαν κάποια πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να τα αφήσω να περάσω να σχολιάσω. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τα αναφέρει με αρνητικό τρόπο. Ας με συγχωρέσει αν δεν ήταν αρνητικός τρόπος, το ανέφερε και το κατάλαβα λάθος, ότι ένα δισεκατομμύριο Κινέζοι ζουν καλύτερα γιατί εμείς αγοράζουμε κινέζικα προϊόντα. Έτσι δουλεύει η παγκόσμια οικονομία. Και αν διαβάσετε μια σημερινή έκθεση, το 2030 ο μέσος Κινέζος θα έχει εισόδημα όσο έχει ο μέσος Έλληνας. Τα προϊόντα τότε τα κινέζικα δεν θα είναι φθηνά και αν εμείς μπορούμε να επιβιώσουμε σαν χώρα είναι γιατί πρέπει να κάνουμε καλύτερα προϊόντα, να δουλέψουμε καλύτερα και να είναι φθηνότερα τα δικά μας προϊόντα και όχι μόνο να τα στηρίζουμε όπως κάνουμε τώρα όλοι, γιατί και εγώ και όλοι σας ξέρω πολύ καλά ότι εδώ και πολύ καιρό στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Όχι όμως με τρόπους διοικητικούς. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι αναφέρθηκε από πολλούς και υπονοήθηκε μάλλον ξεκάθαρα μάλλον αρκετούς συνομιλητές ότι πρέπει να δούμε το θέμα της ισότητας των επιχειρήσεων. Και είπε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, λέω πάλι, αλλά και ο Δήμαρχος, αν και άλλοι ομιλητές και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, αν πρέπει αυτά τα σούπερ μάρκετ να λειτουργήσουν ισότιμα. Επειδή μπαίνει το θέμα, δεν θα το άνοιγα εγώ, αλλά επειδή είπε και από 6-7 ομιλητές ή υπονοήθηκε πριν από μένα. Όσοι λένε ότι να λειτουργήσει ισότιμα με τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ τα υπάρχοντα, θέλουν να γίνει μια καταμέτρηση επιφάνειάς τους και να πούμε ότι όσο είναι το μεγαλύτερο από αυτά συμπεριλαμβανομένων τα πάντα, των γραφείων, των αποθηκευτικών χώρων, φορτεφόρτες κτλ., να δώσουμε μια αντίστοιχη άδεια τέτοια για το Lidl. Αν είναι έτσι, να το φέρουν προς πρόταση και να το ψηφίσουμε. Για τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν νομίζω ότι πραγματικά μπορώ να δεχτώ ότι σε ένα χώρο που ήδη σε ένα άξονα υπάρχουν 2-3 σούπερ μάρκετ, 3 για την ακρίβεια, θα επιβαρύνει ένα ακόμα το οποίο μάλιστα ακούμε ότι θα πάρει δουλειά από τα προηγούμενα. Δηλαδή, αν τα αυτοκίνητα βγαίνουν από την Α είσοδο ή από τη Β, δεν νομίζω ότι πραγματικά στέκει να πάμε με το ζόρι να θεμελιώσουμε μια άρνησή μας πάνω σε περιβαλλοντικά, επειδή είπε ο Δήμαρχος ότι τα περιβαλλοντικά είναι το μόνο που δεν μπορεί να πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, σεβόμενος στην άποψη όλων που διατύπωσαν και ξέρω ότι διατυπώνεται με μεγάλη πίεση και πολύ δύσκολα και μετά από πολλή σκέψη, σεβόμενος και στους εκπροσώπους του συνεταιρισμού, το οποίο είναι εδώ, ο Δήμος το έχει στηρίξει, εμείς σαν άτομα το έχουμε και θα εξακολουθήσουμε να το στηρίζουμε, ιδεολογικά δεν μπορώ να πω ότι δεν ψηφίζω και θέτω εγώ με την ψήφο μου οποιαδήποτε διοικητικό περιορισμό στο να ανοίξει μια νέα επιχείρηση. Ευχαριστώ. Ο κ. Λοβάρης. Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό και από την τοποθέτηση του κύριου Αλμπανόπουλου και από την τοποθέτηση του κύριου Παπιτσί και του κύριου Πιταούλη. Ήθελα να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου ότι ξεκάθαρο είναι ότι δεν
είναι στο χέρι μας αν θα πούμε να ανοίξει ή όχι η επιχείρηση, μπορούσε να μην έρθει καν εδώ. Όπως επίσης, με ευκολία να λέμε ότι δεν θα δώσουμε την άδεια, αλλά να σκεφτούμε αν σε περίπτωση περνούσε από το χέρι μας για το αν θα ανοίξει ένα δικηγορικό γραφείο, ένα λογιστικό γραφείο, ένα παπουτσίδικο, ένα εστιατόριο, με τόση ευκολία θα λέγαμε σαν Δημοτική Σύμβουλη, όχι αυτού δεν του δίνουμε άδεια ή εκείνου του δίνουμε. Εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, θεωρώ ότι δεν έχω πιστεί δηλαδή ότι θα είναι τα προϊόντα πολύ φτηνότερα, άρα θα έχει όφελος ο πολίτης. Έχω πιστεί ότι η ανεργία θα μεγαλώσει, παρόλες τις θέσεις εργασίας που θα δοθούν που θα είναι ελάχιστες. Και ένας βασικός παράγοντας που εμένα με απασχολεί είναι η έξοδος του χρήματος από το νησί. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι τα τετραγωνικά αυτά που με τον νόμο και χωρίς να αρχόντουσαν εδώ θα μπορούσαν να πάρουν, αυτά πρέπει να δοθούν. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο κύριος Τζίνης. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν άκουσα άλλες ομιλίες γιατί ήμουν σε εκείνη τη συνέλευση του Συλλόγου. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ως Δημοτική Κίνηση είμαστε αντίθετοι στο να δοθεί στη Lidl οποιοδήποτε και κάτω από 600 τετραγωνικά έδαφος της Σύρας. Ας με πείτε αντιστασιακό τη Δημοτική Κίνηση, εμείς διαφωνούμε καταρχήν γιατί είναι γερμανική. Ας δώσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις και να πάψει η κυβέρνησή τους να στέλνει τους φούχτελ και να πλημμυρίζει την αυτοδιοίκηση. Σας παρακαλώ. Όχι, εγώ σας είναι παρακαλώ. Πολιτικό σκεφτικό όπως είναι του κυρίου Αλμπανόπουλου και άλλων συμβούλων εδώ. Ναι, περιεργοστείτε τις εκφράσεις. Στο θέμα. Τώρα δεν θυμάμαι την ιστορία αυτού του τόπου τώρα. Με συγχωρείτε. Δηλαδή. Τώρα γιατί διαμαρτύρεστε για μένα, κύριε Πρόεδρε. Μα δεν έχω ακούσει. Δεν έχουν μιλήσει πριν από εσάς 18 άτομα, αλλά όλοι ήταν εφιδωλοί και περιεκτικοί στις εκφράσεις τους. Τι είπα δηλαδή. Τι είπα για το φούχτελ. Κάντε μια συνέντευξη τύπου και καταγγείλετε. Αλλά όχι σε αυτή εδώ την αίθουσα. Μα δεν καταγγείλω. Μιλάω πολύ. Όσο προεδρεύω εγώ, δεν θα το επιτρέψω να εκφεύγετε σε χαρακτηρισμού. Σε χαρακτηρισμό. Παρακαλώ, κάντε μια συνέντευξη τύπου, καταγγείλετε εμένα προσωπικά και το φούχτελ για να πάτε στη διαμήρα. Αλλά σα παρακαλώ, ένα σεβασμό. Σεβασμό και προ εκπροσώπου τη Lidl. Λοιπόν, μετά από την πολύ. Δεν είπα κανένα χαρακτηρισμό, με συγχωρείτε, απόλυτα. Κανένα επίθετο δεν χρησιμοποίησα. Λοιπόν, μετά τη φτώχεια που μας έχουν επιβάλει οι τρόικες, οι ελληνικές και οι ξένες, έρχεται μια πολυεθνική, π.χ. η γερμανική, για να πει ελάτε να αγοράσετε φτηνά. Διάβασα τις 67 σελίδες της οικονομικοτεχνικής μελέτης, ένα, και μας λέει ότι από τα 10 ευρώ θα περισσεύει, όπως το καταλαβαίνω, απλά το 1 ευρώ τα 9 θα πηγαίνουν σε αυτούς για να ψωνίσουν και στα άλλα μαγαζιά τους. Θα είναι πιο φθηνά. Μα τα 9 ευρώ πού θα πάνε, δεν θα πάνε στη Lidl. Ή ότι δίπλα τώρα που θα γίνεται εργασίες και θα ανοίξει η Lidl, θα αγοράζουν αυτοί που εργάζονται εκεί σάντουιτς από δίπλα. Αυτό κατάλαβα πολύ απλά, άμα το δείτε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ευσταθούν αυτά. Το ίδιο το επιμελητήριο Κυκλάδων και άλλα επιμελητήρια στην Ελλάδα και εμπορικοί φορείς λένε με επιστημονικές μελέτες ότι για μία θέση εργασίας μέχρι 20 λέει Lidl εδώ για Τεσίρα χάνονται 4-3 θέσεις από τις υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτό το λόγο και μόνο αρκεί έτσι για να πούμε όχι στη Lidl και επειδή είπε και ο κύριος Γεμάνος πρόλαβα και τα άκουσα περί ότι δεν μπορούμε και τα λοιπά μίλησα και εγώ και με την νομική υπηρεσία σήμερα κατά συνείδηση λοιπόν μπορούμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε. Και ας πάει η εταιρεία, σεβασμός, δημοκρατία με τους νόμους, να διεκδικήσει από αλλού την ίδρυση. Λοιπόν, εμείς ψηφίσουμε κατά και για τα 600, για να το πω πολύ απλά δηλαδή. Διότι στις σημερινές συνθήκες που υπάρχουν τόσα σούπερ μάρκετ, τόσοι μικροί και μεσαίοι που πλήττονται, με όλα τα μέτρα της φτώχειας, της λιτότητας και της αδιέξοδης, σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερες συνθήκες και ενδιάζουσες προς το αρνητικό να απορροφήσει και άλλα έσοδα από τους επαγγελματίες της Σύρου. Δηλαδή, το να ανοίξουν 15-20, όπως είπε συνάδελφος, με 500 ευρώ εργαζόμενοι και θέλουμε να δουλέψουν. Πολλά παιδιά της Σύρας και το δικό μου πρώτο στο εξωτερικό και δουλεύει. Χάρη σε αυτούς τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις άλλες, έτσι. Εννοώ. Δικαίωμά τους επιχειρήσεις είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι η οικονομία όπως πάει παγκοσμίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα, ότι εμείς πρέπει να συμφωνούμε. Δεν έχουμε λόγο να υπάρχουμε και ως Δήμος δηλαδή. Γιατί να υπάρχουμε. Μας έχει κάνει υπάλληλους η τελευταία κυβερνητική κοινή υπουργική απόφαση που λέει ότι δεν βάζουμε θέμα πλέον όπως ήταν με τον νόμο, που διαβάσαμε τους νόμους του 5 και του 95, ότι πρέπει να δούμε το θέμα των επιπτώσεων των ανταγωνισμών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε, και επειδή η Lidl πανελλαδικά ως πολυεθνική εταιρεία υπάρχουν άπειρα δημοσιεύματα ότι δεν έχει και καλό
πολιτικό μητρό, το πόσο εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ πάλι, έτσι. Θα μπορούσαν και οι εκπρόσωποι σήμερα να απαντήσουν. Υπάρχουν απίστευτα πράγματα σε βάρος των εργαζομένων, απολύσεις εγγύων, υπάρχει σαλμονέλα σε χαλβά δημοσιεύματα, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή ένα σκάνδαλο για βακτήριο σε όλη την Ευρώπη, Ιταλία, Γαλλία, βγήκε ο εφέτο ελληνικό, υπάρχει πρόστιμο που έχουν φάει για 20.000 ευρώ επειδή λένε τόση έκπτωση αλλά δεν είναι την τιμή. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που λένε έτσι. Καλά κάνουν το γεγονός δηλαδή ότι ο Μπαγκλαντές με 50 ευρώ η Λίτλ πολυεθνική πληρώνει τον εργαζόμενο για να παράγει προϊόντα οι προμηθευτές και να σταφέρουν και να μπορεί στη Γερμανία να τα πουλάει 10 ευρώ αντί 20 στους Γερμανούς. Και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση με τον υφυπουργό τον Ξενίδη, έτσι, έκανε έρευνα και απέδειξε ότι πουλάγανε εδώ τα ίδια με το ίδιο λογότυπο αριθμητικά περισσότερο σε εμάς και λιγότερο σε άλλες χώρες. Όλα αυτά εμάς δεν μας κάνουν ότι θα δούμε κάτι καλό. Μακάρι, αν πάρει έγκριση και γίνει, να γίνει οτιδήποτε. Και ένα ερώτημα τελευταίο που με ενδιαφέρει, αν θα πάρει εδώ, είναι τελικά εκτός, γιατί δεν άκουσα τη ζήτηση και τελειώνω για να μας βάλω χρόνο. Εκτός από η υπεραγορά τροφίμων, θα το επεκτείνει και σε άλλα πράγματα? Είναι ένα ερώτημα που εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί η υπουργική απόφαση που τους εγκρίνει την αλλαγή χρήσης στο Τερλάνα λέει και για εμπόριο, για υπηρεσίες, για ψυχαγωγία και τέτοια πράγματα. Στις εισηγήσεις, ναι, μεν αλλά είναι μόνο τρόφιμα, όχι μόνο τρόφιμα. Αυτό είναι το σαφές ερώτημα. Τέλος πάντων, εγώ κατά συνείδηση, εκπροσωπώντας συναγερμανισμό, ψηφίζω κατά για όλα. Για κανένα τετραγωνικό. Ευχαριστούμε, κύριε Τζίνο, κύριε Σπιτάλη. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Στις 21 Νοεμβρίου, σε συνεδρία της Δημοτικής Κοινότητας της Ερμούπολης, είχαμε και σαν θέμα, επειδή είχε έρθει η επιστολή από το γραφείο του Δημάρχου, να εκφράσουμε γνώμη και άποψη για την ίδρυση του πολυκαταστήματος Lidl. Το θέμα συζητήθηκε και υπήρχε πολλής προβληματισμός. Η απόφαση και η γνωμοδότηση όμως της Δημοτικής Κοινότητας κατά πλειοψηφία είναι ότι αντιτίθεται στην γνωμοδότηση στη λειτουργία αρνητικά των 731 τετραγωνικών μέτρων που ζητάει η συγκεκριμένη εταιρεία για λόγους ονομίας και με το σκεπτικό ότι θα διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία του νησιού και μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις. Γι' αυτό δηλώνω, σεβόμενος την πλειοψηφία και εκπροσωπώντας τη Δημοτική Κοινότητα της Ερμούπολης, θα ψηφίσω αρνητικά για τα τετραγωνικά αυτά που ζητάει. Σε ό,τι με αφορά, έχω δηλώσει και έχει δημοσιευθεί ότι εγώ ήμουν θετικός βλέποντας το πάρα πολύ απλά το θέμα και εισηγήθηκα θετικά όταν πήρα το λόγο στη συνεδρία της Δημοτικής Κοινότητας στα πλαίσια και τη λογική του υγιού συνταγωνισμού στις θέσεις εργασίας και γενικά στο προς όφελος των καταναλωτών και όλων των Συριανών, έχοντας σαν γνώμονα ότι θα ωφεληθούν οι καταναλωτές σε μια τέτοια συγκυρία σημερινή που βιώνει όλο το νησί και όλη η Ελλάδα βέβαια. Και επειδή ενδιαφερόμαστε όλοι για το συμφέρον το δημοτό μας, πιστεύω και εσείς, γι' αυτό είχα τοποθετηθεί θετικά για το συγκεκριμένο πολυκατάστημα. Αλλά καταλήγοντας είχα ευχηθεί να λειτουργήσει ευνοϊκά, έχω τους ενδιασμούς, να λειτουργήσει ευνοϊκά προς όφελος όλων. Είμαι της άποψης επίσης ότι ένας κακός επιχειρηματίας θα αποβληθεί από μια κοινωνία και από μια αγορά από μόνος. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι αν αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών και αποδειχθεί κακός επιχειρηματίας, είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία θα τον αποβάλει. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα κάνω και εγώ μια τοποθέτηση.
Λαμβάνοντας την αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και πριν την εισηγηθώ όπως τοποθετήθηκα με την ιδιότητα Πρόεδρου, πρέπει να κάνω και εγώ σαν μεμονωμένα, σαν Δημοτικό Σύμβουλο που έχω και αυτή την ιδιότητα, να εκφράσω την προσωπική μου άποψη και να αιτιολογήσω τη στάση μου και την ψήφο που θα κρατήσω κατά το στάδιο της ψηφοφορίας. Θεωρώντας πρωτίστως ότι μια τέτοια αίτηση όπως υποβλήθηκε και έρχεται ενώπιον σας, έχει καταρχάς όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει και απαιτεί ο νόμος. Δηλαδή, έχει την οικονομική μελέτη, η οικονομοτεχνική μελέτη που πλέον δεν είναι και απαραίτητη με την τροποποίηση της υπουργικής αποφάσης του 2011, αλλά παρόλα αυτά μπήκε στον κόπο και την ανέπτυξε και μας ήταν υποβοηθητική στο έργο μας. Άρα, θεωρώ ότι άλλο, οτιδήποτε άλλο ακούστηκε σε αυτή την αίθουσα, μόνο περισσότερο σαν επιχείρημα για την αρνητική ψήφο είναι παρά να στηρίζεται πάνω σε αυτήν αυτή την οικονομική μελέτη για να αποδεχτεί ή να μην αποδεχτεί την υποκρίση αίτηση. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς. Ευτυχώς το λέω ευτυχώς, διότι έτσι με βοηθάει να ξεφύγω από κάποιες άλλες αποφάσεις που είχα διατυπώσει σαν Δημοτικός Σύμβουλος στην προηγούμενη τετραετία που αφορούσαν άλλα υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα. Έχει επέλθει σημαντική τροποποίηση στην ομολογία. Υπάρχει η 3037-2008 απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι ενός τμήματος αυτού. Η οποία μάλιστα ακολουθεί και ισχύει σήμερα, διότι ανέτρεξα στην ομολογία και βρήκα την 27.01 του 2012 πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 2323 του 1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια για να καταλάβει όλος ο κόσμος? Ότι απαγορεύεται με το καταστατικό χάρτη της πολιτείας μας, το ανώτατο που είναι το Σύνταγμα, με το άρθρο 5 κυρίως, ή οποιοδήποτε εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στον ελλαδικό χώρο. Οποιοδήποτε. Υπάρχει ανώτατο όργανο ή νόμος ή καταστατικός χάρτης από το Σύνταγμα της Ελλάδος? Αν θέλετε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει όπως θέλει, ας τα κάνει, αλλά θα ξέρει και συγγνώμη κιόλας πρέπει να υποθούν και να ακουστούν ότι εκφεύγει τη συνετή κρίση και οδηγείται σε άλλους ατραπούς. Δεν θα αναφερθώ πού μπορεί να οδηγήσει. Εδώ δεν είμαστε να εξυπηρετήσουμε σε τεχνιακά συμφέροντα, δεν είμαστε να εξυπηρετήσουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, είμαστε να προάγουμε τα τοπικά συμφέροντα, να τηρήσουμε τους θεσμούς και να υπερασπίσουμε τους νόμους. Δεν είμαστε ούτε μικροί ούτε μεγάλοι. Είμαστε αυτοί που είμαστε και πρέπει έτσι αναλογώς να σταθούμε. Είναι απαραίτητο λοιπόν, πριν διαμορφώσει ο οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο στην άποψή του, να δει αν τουλάχιστον οι τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος έχουν τηρηθεί. Αυτές είναι ξεκάθαρες. Ανατρέχοντας για επίρρωση όσων ανέφερα στη Δήμος.net, που είναι ένα site το οποίο είναι υποβοηθητικό στον έλεγχο μας, αναφέρει ότι για να μπορέσει να το εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να υπάρχει το τοπογραφικό διάγραμμα που να απεικονίζεται η ωφέλιμη επιφάνεια και η αποθευτική χώρη και η λοιπή βοηθητική χώρη του υποείδρου καταστήματο, σχέδιο κατόψεω των κτισμάτων και του περιβάλλοντο χώρου, καθώ και τα αρχιτεκτονικά σχέδια τη οικοδομή. Διαγράφεται πλήρω με την Υπουργική Απόφαση του 2011 η πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, το περιεχόμενο τη οποία πρέπει κτλ. Επίση έχει διαγραφεί. Και αυτό ακούστηκε πολύ και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτή την αίθουσα, ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, στην οικονομία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση της λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Όπως επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη διατήρησης πληθυσμιακής βάσης περιοχής, η διασφάλιση του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η προστασία του εισοδήματος και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών. Αυτό είναι συμβατό και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που ανέπτυξε και στο έγγραφο που ανάγνωσα στην αρχή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων του 2006. Τι σημαίνει λοιπόν, θα πάμε εμείς και θα πάμε σε προγενέστερο νομικό καθεστώς? Δεν μπορούμε κύριε να το κάνουμε αυτό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οφείλω να έχω διαφορετική νομική άποψη επί της εισηγήσεως της νομικής υπηρεσίας, η οποία έχει την ειδική και περιστατωμένη αιτιολογία και μπορεί να είναι υποβοηθητική και απαραίτητη σε οποιασδήποτε περιπτώσεις για τη διαμόρφωση μιας άποψης. Όμως δεν είναι κατασταλτική και απαραίτητη. Δηλαδή, και μπορούμε, θεωρώ, να εκφύγουμε τις συγγνωμοδοτήσεως, γιατί δηλαδή δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βγάλουμε την απόφαση η εισήγησή της. Είναι περισσότερο γνωμοδοτική για να υποβοηθήσει το έργο μας. Άρα θεωρώ
και με την νομική κατάρτιση και πάνω απ' όλα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι ξεκάθαρες, να προασπιθήσουμε το Σύνταγμα και να πούμε τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα, για τα 600 τετραγωνικά είναι διαπραγμάτευτο, είναι δέσμια αρμοδιότητα. Δηλαδή, αν αύριο πάει ο εκπρόσωπος της Lidl και όχι προσποιηθήσει κατά και για τα 600 και υποβάλει μήνυση στον εισαγγελέα, πολλοί από εμάς που θα ψηφίσουμε αναλόγως θα οδηγηθούμε στα εισαγγελικά και ανακριτικά γραφεία. Το πρώτο και κύριο. Δεύτερον, και αποτελεί κάτι το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη το Δημοτικό Συμβούλιο. Ισχύουν και είναι αληθή η καταγραφή για τον χώρο λιανικής κάποιων καταστημάτων που υπάρχουν εδώ στη Σύρο? Αν ναι, τότε τι ισχύει, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή η αυθαίρετη ανάπτυξη των τετραγωνικών? Και τι θα πράξει ο Δήμος? Θα διερευνήσει τα καταγγελόμενα, διότι εγώ σας καταγγελία τα εκλαμβάνω πλέον. Θα διατάξει τα δέοντα, θα δει τι γίνει, θα επιβάλλει από 5 έως 50.000 ευρώ πρόστιμο στους αφαιρετούντες. Θα αναζητήσει τα δημοτικά τέλη που έχει χάσει. Κύριοι, όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, μην ζητάμε και μόνο υποχρεώσεις, μόνο δικαιώματα. Έχουμε και υποχρεώσεις, ολίξιμο. Και για να μην παρεξηγηθώ και χαμηλώνοντας τους τόνους, θα πω το εξής. Εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα τον ανταγωνισμό. Ο καλός επιβιώνει και παράγει το έργο του. Και όταν ήρθε το Atlantic, ανάλογες φωνές ακούστηκαν στα νομαρχιακά συμβούλια και ταλαιπώρησαν και τηλεοπτικά πάνελ. Ποια ήταν η τύχη του Atlantic, όλοι ξέρετε. Όλες οι επιχειρήσεις καταφέρνουν και δουλεύουν, αν είναι οικογενειακές και δουλεύουν στοχευμένα και μεθοδευμένα και εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και τον απλό καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά εμένα, ποτέ δεν ψώνησα από το Atlantic, ο χειρότερος πελάτης του ήμουνα, ποτέ δεν διέβησα την πόρτα του Atlantic, σας το δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά, διότι ήμουνα πάντοτε υπέρμαχος της τοπικής αγοράς. Πολλοί από εδώ πέρα με ξέρετε, είτε στο Φρέρι πηγαίνω, είτε στο Νεόριο του καταθέτω Εφθαρσός, ούτε στο Μαρινόπουλο πηγαίνω. Διότι προχωρώ και τη στηρίζω την τοπική αγορά. Είμαι λοξός, είμαι ανάποδος, αυτός είμαι, αυτό θέλω να κάνω και αυτό κάνω. Αν υπάρχει κάτι μπορεί να βοηθήσει όμως και τον πιο απλό πολίτη, τον πολίτη που ήρθε σήμερα και μας λέει δώστε μια ανάσα στις κρίσιμες εποχές, πρέπει να εισακουστεί σε αυτή την αίθουσα. Και δεν πρέπει να βγει κανένας από εδώ πέρα και να λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είτε είναι ανάλγητο, είτε εκφεύγει της νομιμότητας, είτε είναι, ακούστε κάποιες κορώνες για Γερμανούς, Γερμανόφιλους κτλ. Όλοι αυτοί που τα καταφέρουν να πάνε να κάψουν τα Smart τους, τις BMW τους και τις Mercedes τους στην πλατεία αύριο. Και σας αφήσουν, ας πούμε, μια υγιής επιχείρηση που έρχεται η πρώτη δυναμικά εδώ στη Σύρο να προσφέρει θέσεις εργασίας και ανακούφιση στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Διότι το target group της είναι διαφορετικό από αυτό που πηγαίνει σε οποιοδήποτε άλλο πολυκατάστημα, από αυτά που μπορώ να το καταλάβω εγώ. Θεωρώ λοιπόν με τα ταύτα ότι είμαι αναφανδόν, συγγνώμη, προτείνω προς εσάς και η ψήφος μου θα είναι αποδοχή πλήρωσης αιτήσεως. Λοιπόν, να απαντήσω. Να απαντήσω εκπρόσωπος γιατί πολλά ερωτήματα. Αν χρειαστεί και δεν σας καλύψω, θα σας δώσω. Θέλω να ακούσετε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια ατυχής διατύπωση. Να το λάβουμε έτσι. Ωραία, καθίστε σε θέση και αποσαφηνίστε. Ελάτε, σύντομα αν θέλετε. Η συγκεκριμένη αναφορά έγινε μετά από πολύ πολύ σκέψη. Φανταστείτε εδώ και 1,5 χρόνο κάθε φορά που έρχομαι στη Σύρο μου λένε τα διάφορα παπαγαλάκια αυτό το πράγμα. Μην περιμένεις να στον νοικιάσουν αφού δεν θα την πάρεις την άδεια, γιατί άλλος θα την πάρει την άδεια. Και πιστέψτε με, αυτό το έγραψα τελικά ως παρακαταθήκη για το γιο μου, για να έχει κάποτε να το διαβάσει. Τι μπορεί να γινόταν στην Ελλάδα. Μπορεί. Σας το λέω, το έγραψα με μεγάλη δυσκολία. Αναφέρθηκε αυτό που με πόνεσε πιο πολύ, ήταν που υπόθηκε για το εργοστάσιο που έχισα αίμα. Δηλαδή δούλεψα ώρες ατέλειωτες, έβαλα όλη μου την περιουσία σχεδόν. Το εργοστάσιο αυτό είχα υποχρέωση να το δουλέψω 5 χρόνια, το δούλεψα 15. Ανταγωνιζόμουν τους Μπαγκλατσιανούς που λέγατε, που εσείς φοβάστε να τους ανταγωνιστείτε, αλλά τους ανταγωνιζόμουν τους μισθούς των 50 ευρώ με την αποδοτικότητα, με την εργασία, με την προσπάθεια, με τα προϊόντα. Γιατί έκλεισε το εργοστάσιο? Γιατί δεν υπολόγισα τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μου έκανε τα μηχανήματα που ήταν τα πιο σύγχρονα που υπήρχαν στο νησί, και αυτό ήταν το πρόβλημά τους, να φτάσουν στα 11 χρόνια λειτουργίας να έχουν ηλικία πραγματική 25 ετών. Τα καταστρέψανε. Και πράγματι η κρίση και οι δυνατότητες στην τράπεζα δεν μου δίναν δυνατότητα να ξανααγοράσω τα μηχανήματα, να αντικαταστήσω. Άκουσα και κάτι άλλο. Για περιβαλλοντολογικούς λόγους, ότι επιβαρύνει ένα πάρκινγκ το περιβάλλον και το συγκοινωνιακό. Αυτό οι Εγγλέζοι λένε rest my case, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω πλέον σε αυτό. Ακριβώς τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην περιοχή τα ίδια θα είναι που θα κυκλοφορούν και προστίθονται 80 με 100 θέσεις στάθμευσης. Αυτό μόνο ελάφρυνση μπορεί να φέρει, σε καμία περίπτωση επιβάρυνση. Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι που είπε ο κύριος Πάπητης, το οποίο είπε πάρα πολύ σωστά. Ότι, ωραία,
λεφτά πώς θα έρθουν στη Σύρο. Γιατί τελικά αυτό έχει ανάγκη το νησί. Αυτό έχει ανάγκη όλη η Ελλάδα, όχι μόνο το νησί. Εμείς λοιπόν εδώ λέμε ότι θα κάνουμε μια επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι λεφτά τα οποία θα ξοδευτούν στο νησί, θα έρθουν στο νησί. Είναι είσοδος. Αν δεν δοθεί άδεια στο Lidl, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα εγώ να προχωρήσω να κάνω την επένδυση. Άρα αυτό δεν θα γίνει. Αυτό μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν ότι μια επένδυση, μάλλον νομικά, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Lidl όταν θα πάει στα δικαστήρια θα κερδίσει. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση χρόνου. Αλλά ο χρόνος είναι αυτό που δεν έχουμε. Όλοι οι επαγγελματίες ξέρουν ότι το μνημόνιο μας καταστρέφει γιατί προχωράει στο χρόνο, αιμορραγούμε, δεν υπάρχει καμία μορφή ανάπτυξης και τελικά οδηγούμαστε στο θάνατο. Ο χρόνος είναι ο εχθρός μας. Ο χρόνος που πρέπει να κάνουμε επενδύσεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν δεν κάνουμε καμία επένδυση, αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Πότε έχετε ακούσει άλλη επένδυση 5 εκατομμύρια στη Σύρο? Αυτό δεν πρέπει να το λάβετε υπόψη σας πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά. Γιατί είναι και ένα παράδειγμα για τους άλλους ανθρώπους να κάνουν επενδύσεις, αλλά και για εσάς ότι έρχονται χρήματα εδώ. Χωρίς το Lidl επένδυση δεν γίνεται. Ο χρόνος, τα ωφέλη που θα φέρει μια επένδυση θέλουν χρόνο. Αν προσθέσουμε σε αυτόν τον χρόνο και τον χρόνο δικαστηρίων, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το δούμε στη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της εταιρείας Lidl. Παρακαλώ, αν θέλετε. Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ, κύριε. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από το θάρρος της γνώμης όλων των συμβούλων και από την ωριμότητα των σκέψεων. Παρόλο που με βρίσκεσαι κάποιος ακριβώς αντίθετο, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να συνοψίσω λίγο τα πράγματα. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα της υλοποίησης της επένδυσης. Είναι ξεκάθαρο το ότι αν δεν υπάρξει αυτή η χορήγηση της άδειας από το Συμβούλιο σας, δεν μπορεί να γίνει επένδυση από εμάς, γιατί είναι ασύμφωνο. Είναι οικονομικά σύμφωνο. Θα παραμείνει δυστυχώς το εργοστάσιο έτσι ακριβώς όπως είναι. Αυτό είναι το ένα, η απάντηση. Το δεύτερο θέμα, βέβαια θα συμφωνήσω και εγώ με τον προλαλήσαντα πρόεδρο του Συμβουλίου σας, ότι το θέμα της οικονομοτεχνικής μελέτης, για το οποίο έχει γίνει τόσο λόγος, τελικά είναι εκ του μη όντως, διότι είναι ένα έγγραφο το οποίο ακόμα και δικονομικά, αν μπορούσα να παραιτηθώ από την επίκλησή του σήμερα ενώπιον σας, θα το έκανα. Γιατί είναι ένα έγγραφο το οποίο ουδέν προσφέρει, γιατί πλέον έχει καταργηθεί σαν αποδεικτικό στοιχείο και σαν απαραίτητο στοιχείο της αιτήσεως, η οποία πρέπει να συνοδεύει το φάκελο. Απλά κάποια στιγμή μας ζήτησαν μια οικονομική μελέτη, τη στείλαμε, αλλά από εκεί και μετά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποτελέσει στοιχείο ουσιώδες του φακέλου για το σχηματισμό της κρίσης σας. Ακούστηκαν κάποια πράγματα ότι εμείς, ξέρετε, ναι μεν πάμε για αυτά τα μέτρα που πάμε, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να το ξετανίσουμε το θέμα. Να κάνουμε δηλαδή μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση. Με ένα μεγαλύτερο χώρο δραστηριότητάς μας. Καταρχήν, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Δεύτερο, οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως είναι η δική μας υπάγονται στη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία αδειοδότηση ελέγχεται. Και όταν λέω ελέγχεται, αν υπάρχει επέκταση χώρου πώλησης, επέκταση γενικώς της εγκατάστασής μας, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει ανάκληση της άδειας. Εμείς εδώ ήρθαμε συγκεκριμένα και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σας είπα και στην αρχή. Εδώ ζητάμε 730 μέτρα χώρο πώλησης. Δεν νομίζω ότι 730 μέτρα χώρος πώλησης θα δημιουργήσουν όλες εκείνες τις κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν μέχρι και σε απόλυση εκατοντάδων, άκουσα εδώ, ανέργων, στη δημιουργία εκατοντάδων ανέργων. Θα μείνω σε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό, αλλά νομίζω όμως τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Ακούστηκε από αρκετούς συμβούλους το θέμα της ισονομίας και εγώ συμφωνώ. Η ισονομία πρέπει να υπάρχει για όλους. Και σας θέτω την ερώτηση επί των ύλων. Σήμερα, επί της οδό Ιερού Πολυτεχνείου 22, το νέο έχει 2.700 τετραγωνικά μέτρα, κύριε. Είναι τόσα. Ένα λεπτό. Αφήστε τον. Τα καταθέτει, μαγνητοφωνείτε, βιντεοσκοπείτε. Αν χρειαστεί, να προσφύγετε στα δικαστήρια. Έχετε κάθε λόγο. Αφήστε να μιλήσει. Έχουμε κάνει μία, ζητήσαμε μία έκθεση κατά προσέγγιση της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων εδώ.
Συνεταιρισμός 2700 μας είπα. Το υπογράφει πολιτικός μηχανικός. Δεύτερο, Βιδάλη ΣΑΗ 2000, επί της Πολυτεχνείου 7. Παλαμάρης Καρφούρ, Ιερόμενο Πολυτεχνείο 21, περίπου 1000 μας είπαν. Παλαμάρης Φρέρι, ΙΕ Πάγος, 800 έως 1000 μέτρα μας είπαν. Αν μου επιτρέπετε, μη με διακόπτετε. Διακόπτετε, αν έχετε την καλοσύνη, μη διακόπτετε. Δεν τιμά κανένα σας, τα δει λέει... Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε, εγώ δεν αμφισβητώ τα στοιχεία ενός πολιτικού μηχανικού, το οποίο το θέτω υπόψη του συμβουλίου σας. Αυτό το οποίο μου παρέδωσαν. Ένα λεπτό. Ορίστε, κύριε. Παρακαλώ, ο μηχανικός κύριε, είναι ο κύριος Δομένικος Φωτεινιάς. Αυτός το υπογράφει. Δομένικος Φωτεινιάς. Μηχανολόγος μηχανικός. Θα κάνω μία απλή υποθύμηση, θα κάνω μία απλή μάλλον παρατήρηση, γιατί εδώ υπάρχουν και εκπρόσωποι από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, για να τονίσω λίγο το θέμα της ανταγωνιστικότητας και να δω ότι πραγματικά οι εταιρείες εδώ είναι οι υγιέστατες. Έχω τους ισολογισμούς του νεώριων ΑΕ, δημοσιευμένους ισολογισμούς. Το 2010 με 2011, μάλλον το 2008 με το 2009, υπάρχει μία κερδοφορία της τάξης του 14%. Το 2010 μέχρι το 2011 υπάρχει μία κερδοφορία της τάξης των 17,5%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση ή οι άλλες επιχειρήσεις ουσιαστικά δουλεύουν με ένα πολύ ψηλό ποσοστό κέρδους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Και προφανώς, γι' αυτό και αντιδρούν κατά κάποιον τρόπο, δεν θέλουν να χάσουν αυτό το μεγάλο ποσοστό κέρδους. Δικαίωμά τους θεμητό στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας. Ακούστε και ότι θα πρέπει επομένως να συμπεριφερθούμε στη Lidl όπως ακριβώς συμπεριφερθήκαμε και στους άλλους. Αυτό είπατε, κύριε Δήμαρχε. Στους άλλους όμως, όλους, έχετε δώσει 600 τετραγωνικά μέτρα χώρο πώλησης. Χώρο πώλησης, όχι συνολικό χώρο. Εμείς ερχόμαστε εδώ και σας ζητάμε 731 μέτρα χώρο πώλησης από τα 1022. Τα υπόλοιπα όλα είναι γραφεία κλπ. Είναι ο χώρος λιανικής που αναφέρεται. Έτσι, είναι ο χώρος πώλησης. Δώστε μας 600, αυτή τη στιγμή. Ας κατέβει μία εναλλακτική πρόταση ότι τα τετραγωνικά αυτά θα είναι όπως ακριβώς τα ζητήσαμε, και ο χώρος πόλης ήταν 600. Δεν θα είναι 731 της αίτησής μας, για να είμαστε ισομερός όσον αφορά τους άλλους. Αλλά την ισονομία έτσι την εννοούμε. Και βέβαια θα έχουμε συνολική 1022 που λέμε συν τη ράμπα 1200, αλλά ο χώρος πώλησής μας θα είναι 600 μέτρα. Και να έρχεστε κάθε μέρα να ελέγχετε αν θα κάνουμε ένα τετραγωνικό μέτρο παραπάνω. Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ, μάλλον μειώνω το χώρο πωλήσεως με βάση την αίτησή μου και σας λέω ότι δέχομαι και αιτούμε τα 600 τετραγωνικά μέτρα. Και αν παραβώ την οποιαδήποτε απόφασή σας όσον αφορά έστω και ένα μέτρο, να μου κάνετε ανάγκη της αδείας. Έχετε αυτό το δικαίωμα. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την ισονομία. Και έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την ίση συμπεριφορά, όπως και οι προηγούμενοι και οι προλαλήσοντες, ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ερμούπολης έχει πει. Διότι δεν μπορείτε να μου λέτε θα σας δώσω 600 μέτρα συνολικό χώρο πώλησης. Μα τι να κάνω στα 600 μέτρα συνολικό χώρο πώλησης? Δεν μπορεί να βγει επένδυση, δεν βγαίνει επένδυση, δεν υλοποιείται. Και να θέτεται σαν επιχείρημα ότι ξέρεις κάτι, με τα 600 τετραγωνικά μέτρα πώλησης δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ανεργίας, ενώ από τα 600 συν 1 θα δημιουργήσει πρόβλημα ανεργίας και θα έχει επίπτωση στον ανταγωνισμό. Κάπου δεν στέκει αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν, και επειδή πιστεύω ότι θα μας κρίνετε δίκαια και όχι με ταμπέλες γερμανόφωνοι, γερμανό και όλα αυτά, ας πούμε, αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Και από την άλλη μεριά θα σας πω και κάτι. Η Lidl με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια έχει επενδύσει γύρω στο 1,5 δις. Δουλεύουν 4.150 εργαζόμενοι περίπου. Ρωτήστε τους κι αυτούς τους ίδιους. Ακούστηκαν και κάποιες ανακρίβειες όσον αφορά τα εργατικά, τα εργασιακά και όλα αυτά. Εγώ επειδή είμαι ο κυρίως νομικός σύμβουλος της εταιρείας από το 1996 όταν έρθει, σας καλώ να μου πείτε, να μου φέρετε εδώ μπροστά μία απόφαση του ΕΦΕΤ, απόφαση του ΕΦΕΤ και όχι δημοσιεύματα, απόφαση του ΕΦΕΤ,
η οποία θα λέει και θα ορίζει και θα καταδικάζει την εταιρεία για κάποιες παραβάσεις που να κάνουν με τις υγειονομικές διατάξεις. Φέρτε μου πρόστιμα από το ΣΕΠΕ που να μιλάνε για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Φέρτε μου πρόστιμα από οποιοδήποτε εργοδοτικό φορέα που να λέει ότι δεν πληρώθηκε ακόμα και το ένα λεπτό υπερορίωση εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να πούμε σαν εταιρεία σε αυτή τη λογική. Θέλουμε να παίζουμε πραγματικά και να κινούμαστε με κανόνες. Γι' αυτό και ήρθαμε ευθαρσώς εδώ, εντύμως, μη αποκρύπτοντας τις πραγματικές μας προθέσεις, ούτε αυτά τα οποία θέλουμε, και σας παρουσιάσαμε την έκταση, την επιφάνεια την οποία θέλουμε μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περί ανταγωνισμό ότι είναι ισχυρά. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι υπάρχει και πρόβλημα περιβαλλοντολογικό. Σας καλώ οι ίδιοι να σκεφτείτε αν υπάρχει άλλη επιχείρηση που θα έχει 80 πάρκινγκ στη διάθεσή της υπόγεια. Δικά της. Χωρίς από το γεγονός ότι απέναντι υπάρχει και η δυνατότητα σταθμεύσεως. Και μάλιστα και όλα τα πάρκινγκ αυτά, γιατί με ρώτησε ένας σύμβουλος πριν από λίγο αν θα είναι ελεύθερο. Και βέβαια θα είναι ελεύθερο. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μία αγορά για να μπορέσουμε να γίνουμε αγαπητοί και να μείνουμε στην αγορά χωρίς να πληρούμε κάποιες προϋποθέσεις από όλες τις απόψεις. Όχι μόνο τιμολογικές. Δεν είναι μόνο η τιμή το δεδομένο της υπόθεσης. Είναι το θέμα το να γίνουμε ανεκτοί και να γίνουμε αρεστοί και να δεθούμε με τις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό και έχουμε μείνει τόσα χρόνια, γι' αυτό και συνέχεια αναπτυσσόμαστε σε αντίθεση με κάποιες εταιρείες, επίσης αλλοδαπές, οι οποίες ήρθαν και έφυγαν νύχτα. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς. Όπως και σας είπα και πριν από και στην πρώτη μου παρουσίαση, ότι η εταιρεία βαδίζει με ιδιοκτησιακά καθεστώτα. Οι μισθώσεις συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι διαδικασίες νομικές οι οποίες δένουν. Και εδώ εμείς προχωράμε σε αγοραπολισία. Εμείς εδώ θέλουμε να μείνουμε. Δεν είμαστε για να έρθουμε και να φύγουμε. Θέλουμε να μείνουμε, να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε κι εμείς και μέσα από εμάς να αναπτυχθούν και οι τοπικοί παράγοντες. Και κάτι άλλο λίγο. Μην παραγνωρίζετε το γεγονός της εισόδου των τοπικών προϊόντων, γιατί ακούστηκε και αυτό. Της προώθησης των τοπικών προϊόντων, όποια είναι αυτά, μέσα από τη ροή, την εμπορική της συγκεκριμένης εταιρείας με ένα πολύ μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Πιστεύω λοιπόν, και για να ολοκληρώσω, για να μην σας κουράζω, ότι ασχέτως από την οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση έχετε, θα κάνετε δεκτή την αίτησή μας για τα τετραγωνικά μέτρα αυτά, η οποία βέβαια ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις των καιρών, ξέρετε. Εγώ όταν σας ανέφερα πριν από λίγο για το πόσα τετραγωνικά μέτρα τελικά έχουν οι άλλες εταιρείες, θα σας θέσω ειλικρινά ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι αυτές οι εταιρείες πραγματικά θα είχαν τόσα τετραγωνικά μέτρα ή θα επέκτηναν τα τετραγωνικά μέτρα για να φτάσουν σε αυτό το νούμερο, αν οι ανάγκες δεν το επέβαλαν αυτό? Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι αν πάρετε μία απόφαση περί των 600, περί των 800 τετραγωνικών μέτρων, αυτή είναι μία απόφαση η οποία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα πλέον? Γιατί ακόμα και οι αποφάσεις εκείνες που λέγατε των 60 τετραγωνικών μέτρων χώρο πώλησης, η ίδια η ζωή, η ίδια η κοινωνία της έχει αυτονερέσει. Εφόσον λειτουργούν εταιρείες με πολύ περισσότερα τετραγωνικά μέσα. Άρα οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι ούτε σαν επένδυση μπορούν να βρουν. Μπορούν να βγουν τα μικρότερα μέτρα, αλλά και από την άλλη μεριά υπάρχει εκείνη η ζήτηση τοποθέτηση προϊόντων σε μεγαλύτερους χώρους. Άρα λοιπόν, καλείστε σήμερα εσείς το 2012 να πάρετε μία απόφαση με τα σημερινά δεδομένα. Το οποίο δεν μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει σε μία απόφαση των 600 τετραγωνικών μέτρων μεικτών. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αν πήρατε μία απόφαση περί χώρου πώλησης 600 τετραγωνικών μέτρων πριν από 5-6 χρόνια για μία ομοειδή επιχείρηση και η οποία σήμερα έχει φτάσει 2.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτό σημαίνει δηλαδή, και έχει γίνει ανεκτή, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η ίδια η απόφαση εκείνη εκεί πλέον δεν μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, εμείς προς διευκόλυνση σε κάθε περίπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεχόμαστε να μειώσουμε το χώρο πωλήσεως, να φτάσει στα 600 τετραγωνικά μέτρα, να μεγαλώσουμε τα γραφεία, να μεγαλώσουμε τις αποθήκες, να παραμείνουμε σε αυτό το ευαδό το οποίο ουσιαστικά μας δίνει μια δυνατότητα από επένδυση, δηλαδή αξιοποίηση της επένδυσής μας, και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και αν πραγματικά είμαστε καλοί,
θα παραμείνουμε εδώ. Αν δεν είμαστε καλοί, θα μας εξωφελήσετε εσείς. Η αγορά θα μας εξωφελήσει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ζητάω μόνο να μας κρίνετε με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Μάλιστα. Θέλει κάποιος να δευτερολογήσει. Οι αποφάσεις ήταν 600 τετραγωνικά μέτρα για τους προηγούμενους. 600 ήταν και τους προηγούμενους. Χώρος πώληση. 600 ή 500 τετραγωνικά. 600 χώρος πώλησης. Χώρο πώλησης. Και εμείς σήμερα ζητάμε 731 χώρο πώλησης και άλλα 300 μέτρα που είναι, πόσα είναι, είναι γραφεία κλπ. Κλπ. Δεν είναι εδώ και κανένα πολύ, και κανένα τεράστιο πολυκατάστημα. Δεν διαφημίζεται και λέμε ότι θα έρθει. Για ποια τετραγωνικά μέτρα μιλάμε. Ο μέσος όρος των καταστημάτων που έχουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1750 μέτρα, με 1300 μέτρα χώρος πώλησης. Αυτό δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε για 730. Μα για να μπορέσει να λειτουργήσει μια τέτοια επιχείρηση, πρέπει να έχει τους κατάλληλους διαδρόμους. Πρέπει να έχει θέση για αμαία. Πρέπει να έχει τις τουαλέτες, τα γραφεία του. Να είναι σύμφωνοι με τις υγειονομικές διατάξεις και να μπορεί να βάλει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα σε πολύ μικρές ποσότητες. Οι ποσότητες οι οποίες θα έρθουν εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι το μισό κατάστημα ακριβώς χώρου πωλήσεως περίπου από τα τυπικά καταστήματά μας. Επομένως, εάν και εφόσον τεθεί θέμα όσον αφορά το περιορισμό του χώρου πώληση για την ισονομία μας, να μείνουμε σε αυτό, να περιορίσουμε κατά 130 μέτρα την αίτησή μας και να τελειώσει το θέμα. Και να κάνετε δεκτή την αίτησή μας. Με τους υπόλοιπους όλους βοηθητικούς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ποιοι θέλουν τώρα, επειδή θα παρακαλέσω, αν μπορούμε να περιοριστούμε στους αρχηγούς των παρατάξεων, εκτός υπάρχει κάτι σοβαρό που θα δευτερολογήσετε, γιατί νομίζω έχει εξαντληθεί το θέμα. Ένα λεπτό να σημειώσουμε. Το δώσατε, το δώσατε. Πάπιτσης, Τζίνης. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Πάπτσι. Καταρχάς, όλοι επιθυμούμε επενδύσεις στο νησί, έτσι. Αυτό είναι, αυτό είναι γενικό. Αλλά το να πέσουν 5 εκατομμύρια σε ένα χρόνο και να φύγουν 10, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όσον αφορά την ουσία της οικονομοτεχνικής μελέτης, αν θα πρέπει να κατατεθεί, αν είναι ένα στοιχείο που απαιτείται μέσα από την αίτηση, αν εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, πιστεύω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα έπρεπε να μπορούν να δώσουν στοιχεία και αποτελέσματα της όποιας μεγάλης επένδυσης στο νησί. Πράγμα φυσικά που δεν υπάρχει ούτε υπηρεσία τέτοια, ούτε γραφείο ανάπτυξης στο Δήμο, και αυτά τα περνούν στα ψηλά γράμματα όπως περνούν σήμερα και τα περιβαλλοντικά. Αφού είναι χάος η περιοχή, το να μεγαλώσει το χάος δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει, ας το μεγαλώσουμε. Εγώ εμένω στις αρχικές μου θέσεις και απόψεις. Πιστεύω ότι η μικροοικονομία στα νησιά είναι ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή η ανακύκλωση του χρήματος, οι εισροές προς τον μικρό τόπο, σε αντίθεση με τις εκροές οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια και ζούμε τραγικές καταστάσεις σήμερα στο νησί. Βλέπουμε ότι έχουν μείνει στην αγορά μόνο κάποιοι οποίοι έχουν ιδιόκτητα κτίρια και αυτοί είναι σε φάση που δεν αντέχουν πλέον μέσα από τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έμεσα το αγγίξαμε σήμερα με τις κάποιες όποιες τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Έπρεπε όμως να μας έχει απασχολήσει. Η οικονομία του τόπου σήμερα είναι κάτω από το μηδέν. Και δυστυχώς αυτό το θέμα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να αντιδράσουμε πριν είναι πολύ αργά. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση προς καμία κατεύθυνση. Είτε τουρισμός λέγεται αυτός, είτε εμπόριο, είτε νεώριο, είτε πανεπιστήμιο, είτε όλα τα σοβαρά θέματα τα οποία δυστυχώς καλύπτονται με επιστολές και μόνο
και αντιδράσεις και ψηφίσματα, χωρίς όμως ουσιαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να ανατρέψουν σήμερα τα δεδομένα αυτού του νησιού και να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να ανακάμψουμε. Εγώ στηρίζω την αρχική μου θέση και άποψη, έτσι, μόνο αυτά τα μέτρα που δικαιούνται βάσει νόμου, όπως ισχύει και για τους άλλους ανταγωνιστές, και τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Ο κύριος Τζίνης. Κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί εκπρόσωποι της ετούσης εταιρείας, της ΛΥΤΛ, πιστεύουμε και το επαναλαμβάνουμε επιγραμματικά, γι' αυτό και ζητήσαμε τη δευτερολογία, τη διατύπωση που άκουσα εδώ, που ακούσαμε, έχετε δώσει στους άλλους 600.000, δεν τις έχουμε δώσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ευθύνες, αν είναι πολλά γι' αυτό και θέλετε ισονομία, σας απευθύνουν στο παλιό νομαρχιακό. Εμείς είμαστε για αυτή τη θητεία Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτη φορά η δημοτική κίνησή μας εκπροσωπείται, χάρη στους Συριανούς, γιατί με την ίδια λογική πρέπει τα μνημόνια του Παπανδρέου να τα έχουμε για 50 χρόνια. Δεν είναι λογική αυτή. Δεύτερον, η πραγματικότητα ακούμε ποια είναι, ότι θέλει μεγάλα μαγαζιά. Την πραγματικότητα αυτά τα πολύ μεγάλα μαγαζιά τη δημιουργούν στα μέτρα τους. Να το ξαναπώ, το να έχουμε 20 εργαζόμενους και αν θα είναι Συριανοί σε μία χι λίντ στη Σύρα και να μου κλείσουν 100 μαγαζιά και να δυστυχήσουν 200 οικογένειες, ποιο είναι το όφελος? Αυτό μετράμε στη ζυγαριά. Τρίτον, στη συγκεκριμένη κατάσταση με τα ήδη υπάρχοντα σούπερ μάρκετ, το επαναλάβω. Και το ότι κλείνει το ένα πίσω από τα άλλα τα μαγαζιά από τα γενικότερα ελληνικά και ξένα ευρωπαϊκά μέτρα και τη Τρόικα, θα είναι μία χαριστική βολή. Λοιπόν, γι' αυτό επιμένουμε. Έτσι, ότι δεν πρέπει να δοθεί τίποτα στη Lidl. Και έχουμε και δικαίωμα, για να κλείσω νομικά, επειδή ακούστηκαν πολλά, τη δική μας άποψη. Άκουσαν, νομίζω, αν δεν πέφτω έξω, ότι ο κύριος Δήμαρχος πριν έρθω πάλι είπε αυτό, ελπίζω ότι είναι έτσι, ότι η τελευταία κοινή υπουργική απόφαση της απαράδεκτης κυβέρνησης, πολιτικά εννοώ απαράδεκτης, για να μην διακοπώ πάλι, που λέει χωρίς επιπτώσεις να μην βλέπουμε στην οικονομία ως Δήμος για να δίνουμε άδεια, είναι τις 22/11. Αλλά οι δύο προηγούμενοι νόμοι, και τελειώνω με αυτό, του 1995 και του 2005, που αναφέρονται στους Δήμους, στο άρθρο 10, και σε αυτό στέκομαι για να ψηφίσουμε και ως δημοτική κίνηση κατά σε οποιοδήποτε τετραγωνικό, αναφέρουν ότι παίρνουμε υπόψη μας άρθρο 10.5 τον ανταγωνισμό προς τις ομοειδείς, που και αυτές τα πληγούν, προς τους μικρότερους και μεσαίους επιχειρηματίες στην οικονομία των απλών ανθρώπων. Επομένως, μπορούμε βάσει τον νόμο και κλεισά η υπουργική απόφαση νομικά δεν είναι ανώτερη από τους νόμους. Είναι το Σύνταγμα. Λοιπόν, τέλειωσε. Λοιπόν, το Σύνταγμα που επικαλείστε, κύριε Τζίνη, σαν παράταξη πάντοτε αντιμνημονιακά. Λοιπόν, βέβαια. Θα το κάνουμε, βέβαια. Λοιπόν, κύριος Πεταούλης. Ναι. Νομίζω ότι η εισήγηση του Προέδρου ήταν καταλυτική ως προς το ποια πρέπει να είναι η εισήγηση, η αιτιολόγηση της ψήφου μας. Γι' αυτό έχω παραδώσει τον κύριο Γραμματέα το κείμενο, στο οποίο αναφέρεται στην κυκλοφοριακή μελέτη, στο οποίο αιτιολογείται ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής. Παρακαλώ, αν θέλετε, εγώ με αυτό το αιτιολογικό ψηφίζω σήμερα αρνητικά και επιπλέον, οποιαδήποτε τροποποίηση, και νομίζω ότι τώρα συζητάμε την αίτηση που έχει ήδη κατατεθεί στο Δήμο. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε τροποποίηση, εγώ σήμερα δεν είμαι έτοιμος να αποφασίσω. Αν ωστόσο κατατεθεί στο μέλλον, είμαι διαθέσιμος να συζητηθεί εφόσον ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ζολουφός. Κύριος Λούβαρης. Εγώ θέλω να διευκρινιστεί ένα θέμα που έχει προκύψει και δεν έχει ξεκαθαριστεί. Τα 600 τετραγωνικά που έχει δικαίωμα να πάρει η επιχείρηση είναι συνολικού ή χώρου πώλησης? Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Εμείς μιλάμε τώρα για 600 συνολικού. Ο νόμος συνολικού. Λέει συνολικού. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι είναι χώρος λιανικής πώλησης. Ο χώρος πώλησης έχει την έννοια, όπως ακριβώς το έλεγε ο νόμος, εκεί που πραγματικά πωλούνται προϊόντα. Βοηθητικοί χώροι είναι όλοι άλλοι. Π.χ. γραφεία, αποθήκη, ψυγεία. Ο νόμος παλιά, όταν δίνονταν οι άδειες, μιλούσε πάντοτε για χώρο πωλήσεως.
και έδινε μία δυνατότητα να κάνεις 600 μέτρα χώρο πώλησης και 1000 μέτρα να κάνεις αποθήκες, γραφείας και ό,τι ακριβώς θέλει. Ωραία, να τελειώσω αυτή την τοποθέτησή μου. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς ότι εφόσον πάμε με βάση αυτή την ισόνομη αντιμετώπιση, εμείς με την αίτησή μας ζητάμε 731 χώρο πώλησης και ζητάμε σύνολο 220 μέτρα, τα υπόλοιπα γραφεία 230 πόσα είναι, και συν μία ράμπα που έχουμε. Ουσιαστικά δηλαδή ράμπα φορτοεκφορτώσεως. Ράμπα φορτοεκφορτώσεως. Είναι ράμπα, γιατί ο νόμος λέει πρέπει να δηλώσει την αίτησή σου όλους τους βοηθητικούς χώρους. Εάν θεωρήσουμε εμείς ότι η ράμπα είναι ένας βοηθητικός χώρος, εκεί δηλαδή που πηγαίνει το αυτοκίνητο για να ξεφορτώσει, τη βάλαμε και αυτήν μέσα. Και έτσι έφτασε η αίτησή μας να έχει 1200 μέτρα. Υπό νορμάλες συνθήκες, οι κλειστοί χώροι είναι 1020. Από εκεί. 1020. Δηλαδή καθόμαστε σήμερα και συζητάμε εάν πραγματικά θα υπάρχουν αυτά τα 400 μέτρα παραπάνω και αν είναι αυτά τα οποία θα δημιουργήσουν όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Δεν ερχόμαστε εδώ και πάλι, επαναλαμβάνω, να ζητήσουμε 5.000 τετραγωνικά μέτρα, να κάνουμε ένα πολυκατάστημα με 2.000 τετραγωνικά μέτρα, με 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Εντάξει, προς Θεού. Κύριε Πρόεδρε, δεν τελείωσα την τοποθέτησή μου, έτσι. Λοιπόν, με βοήθησε ο κύριος νομικός σύμβουλος σε αυτό που ήθελα να πω. Ότι λέμε ότι μια επιχείρηση έχει 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Αν από τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα ο χώρος πόλης όμως είναι μόνο 300 τετραγωνικά και τα άλλα 1.700 είναι πάρκινγκ, μην με διακόψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρκινγκ. Έτσι, δεν μπορούμε επομένως να μιλάμε για συνολική επιφάνεια, πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα χώρο πώλησης. Από ό,τι ξέρω, με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι κανένα σούπερ μάρκετ στη Σύρο δεν ξεπερνάει τα 500 τετραγωνικά χώρο πώλησης, αφού μιλάμε για χώρο πώλησης. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για 600 ούτε για 700, αφού θέλετε ισόποση, μιλάμε για το πολύ 500 τετραγωνικά χώρο πώλησης, αφού θέλουμε να είμαστε ισόποση με τους υπόλοιπους. Είπατε 600, γιατί 600 ήταν η προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση και με βάση αυτά δίνατε για τα 600 τετραγωνικά μέτρα χώρο πώλησης. Αυτή ήταν η προηγούμενη, η προηγούμενη διατάξη του 23-23 του 95. Έτσι ίσχυε, ως 600 χώρος πώλησης. Με 600 χώρο πώλησης και πάλι επαναλαμβάνω, περιορίζουμε την αίτησή μας και τα υπόλοιπα όλα να γίνουν βοηθητικοί. Λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Δήμαρχος. Επειδή θέσατε το θέμα της ίσης μεταχείρισης, θέλω να σας τονίσω ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο παρελθόν, που ήταν γνωμοδοτικές βέβαια και δεν ήταν καθοριστικές, γιατί την τελική απόφαση την είχε το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ήταν για καθαρό χώρο πώλησης εκείνη την περίοδο, γιατί ο νόμος που ίσχυε εκείνη την περίοδο ήταν για το καθαρό. Αυτό λέω και εγώ. Έτσι. Και το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτούσε δίνοντας 600 χώρο άποψη πάντα για το κατώτατο όριο τετραγωνικών, έτσι. Τώρα ο νόμος μιλάει για συνολικό εμβαδόν. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, κύριε Πρόεδρε, για να διευκολύνω, και όχι για να εισηγηθώ, για να διευκολύνω τη συζήτηση και την αυτή, η μια πρόταση είναι περιορίζει τα τετραγωνικά η εταιρεία και λέει 600 καθαράου. Η αυτή είναι να ασκήσει την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβούλιου και να πει 600 μειχτό, αφού ο νόμος μιλάει για μειχτό τώρα, έτσι. Ή βέβαια υπάρχει και η άποψη η άλλη, η οποία λέει να μην τηρήσουμε τον νόμο και να μην δώσουμε καθόλου τετραγωνικά, που είπε ο κύριος Τζίνης και ο κύριος Μιλιώτης και ο κύριος Δανάξιας. Όλα αυτά περιορίζει η εταιρεία. Επαναλαμβάνω και πάλι για να είμαι σαφής και να γραφεί και στα πρακτικά. Η αίτησή μας μιλάει για 731 χώρο πώλησης. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα είναι 54 γραφεία. Τα έχω σημειώσει, ακούστε. 237 αποθήκες, 182 βοηθητικοί χώροι με τη ράμπα μαζί. Περιορίζουμε, εφόσον εύρυθμη διαδικασία, περιορίζουμε το χώρο πώλησης στα 600. Και τα 131 μέτρα του χώρου πώλησης, σαν χώρο πώλησης, να γίνουν βοηθητικοί χώροι και αυτοί. Ας γίνει αποθήκη. Έτσι ώστε να είμαστε σύνομοι με την παλιά πρακτική η οποία υπήρχε, η οποία χορηγούσε τα ίδια τετραγωνικά μέτρα χώρο πώλησης. Σύνολο δηλαδή, σαν συνολική επιφάνεια, εν συνόλο θα είναι το ίδιο. Απλά ο χώρος πώλησης θα είναι μικρότερος. Κατά 131 μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πεδατάφτα, με την. Ναι. Συγγνώμη, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Κύριε νομική σύμβουλε. Πείτε, κύριε Μακόβια. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι τα τοπικά προϊόντα θα υπάρχουν στο κατάστημα. Μπορείτε, επειδή δεν ξέρω, να μας πείτε κάποιο άλλο παράδειγμα από άλλο νησί. Έχει εδώ να σας δώσω. Δεν γνωρίζω, αν δεν να μας το πει. Καταρχήν θα σας πω κάτι. Στη Σαντορίνη δηλαδή που έχετε, για να καταλάβω, δεν έχετε κατάσταση σε αυτό. Ένα παράδειγμα. Κάποια τοπικά. Μιλάμε για νησιώτικα προϊόντα. Νησιώτικα προϊόντα. Νησιώτικα. Συνδυασμένα τοπικά προϊόντα. Σύρου. Όχι, κοιτάξτε. Στη Σύρο, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχουν προϊόντα. Δεν ζητήθηκαν να πούν προϊόντα. Υπάρχουν. Συγγνώμη. Υπάρχουν. Αυτό ακριβώς. Ότι για να μπορέσει ένα προϊόν να μπει, πρέπει να μπει εφόσον ανοίξουμε κάποιο κατάστημα ή να υπάρχει μία επαφή. Δεν υπήρχε καμία επαφή με τους Συριανούς. Όχι, δεν καταλάβατε. Θα σας πω ενδεικτικά μόνο. Όχι, συγγνώμη, δεν καταλάβατε. Ναι. Σαντορίνη, έχετε κατάστημα Σαντορίνη. Σαντορίνη, ναι. Έχετε τοπικά προϊόντα στο κατάστημα της Σαντορίνη. Όχι, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα προώθησης αυτών. Δηλαδή δεν μας ζητήθηκαν να πούμε τοπικά προϊόντα. Ενώ δεν μας ζητήθηκαν. Δεν ζητήθηκαν. Α, τους παραγωγούς. Από όσο γνωρίζω. Μάλιστα. Αλλά μπορώ να σας πω άλλες περιπτώσεις άλλων νησιών. Πολύ ευχαρίστως. Αυτή τη στιγμή το λάδι, παραδείγματος χάρη, είναι δύο οι βασικοί μας προμηθευτές, τους οποίους τους έχουμε και σε όλη την Ευρώπη. Το ένα είναι το κριτικό λάδι από τα Πεζά, όπου πραγματικά έχει βγει σε όλα τα καταστήματα, και το άλλο είναι από την Μυτιλίνη, επίσης Μυτιλίνιο, από τη Λέσβο δηλαδή, Μυτιλίνιο λάδι, το οποίο επίσης προωθείται. Σε κάθε γωνιά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάνουμε τοπική παρουσίαση προϊόντων. Όταν κάνουμε τοπική παρουσίαση προϊόντων, δεν κάνουμε τοπική παρουσίαση προϊόντων μόνο στη Σύρο. Αυτό ακριβώς, υπάρχει τοπική παρουσίαση, γίνεται και στα 220 καταστήματα. Και αν πραγματικά υπάρχουν και τούμενες ποσότητες, γίνεται παρουσίαση των τοπικών προϊόντων και στα 7.000 καταστήματα που έχουμε. Υπάρχει μια μεγάλη προοπτική αυτή. Σε αυτό πιστέψτε το. Απλά να υπάρχει η δυνατότητα σοβαρής αντιμετώπισης των απαιτήσεων της εταιρείας. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Ναι, όσον αφορά την ποιότητα. Συγγνώμη, επειδή δεν καλύφθηκα, συγγνώμη. Τώρα τα υπόλοιπα μετά, τώρα μην κάνουμε διάλογο. Αρκετά, τώρα να κλείσει, έχω κουραστεί. Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας, υπάρχει ο περιορισμός της πρότασης της ετούσας εταιρείας στα 600 ωφέλιμο χώρο και τα υπόλοιπα να αναπτυχθούν βοηθητικοί χώροι και δραστηριότητες, σύμφωνα που ταυτίζεται και με προηγούμενες αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Και υπάρχει απόφαση, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, για ολοσχερή απόρριψη αυτή. Ποιοι ψηφίζουν, ας πούμε, την αίτηση, όπως περιορίστηκε. Να ξεκινήσουμε έτσι. Ποιοι είναι υπέρ της αιτήσεως? Ναι, κύριε Έτζηρ. Απλά υπάρχει όμως μια εισήγηση και μια αίτηση. Η αίτηση τώρα κατατίθεται και λέμε. Ποιοι συμφωνούν με την αίτηση, με τον περιορισμό, όπως την 600 λιανικής πώλησης για τα υπόλοιπα βοηθητικοί χώροι. Εμείς περιμένουμε τον νόμο. Τον νόμο περιμένουμε. Εντάξει, θα μας στείλει στα δικαστήρια. 600 λεπτά είναι ο νόμος. Αυτός είναι εσείς, εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ, λοιπόν. Αρκετά, μην διακόπτει η ψηφοφορία, είναι η ιερή ώρα. Εντάξει, μην με φέρνει σε δύσκολη θέση, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, Διανατάσσεως Σχοιρός, ποιοι εγκρίνουν την αίτηση? Τι είπε ο κύριος Δήμαρχος πριν 5-3 λεπτά, ρε παιδιά. Υπήρχαν η αίτηση της εταιρείας όπως την περιορίζει. Υπάρχει μια τάση να λέει καθόλου άδεια και υπάρχει και άλλη τάση, λέει 600 όλα μέσα. Αυτό κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, υπέρ της πρότασης της εταιρείας, όπως περιορίστηκε. Αλπανόπουλος, Διανατάσσεως Σχοιρός. Αλπανόπουλος, Μανθόπουλος, Ζουλουφός, Γιαλόγλου. Σύνολο 4. Μειοψηφούν οι κύριοι υπόλοιποι, τι ψηφίζουν? 600 μεικτά, Διανατάσσεως Σχοιρός. Σηκώστε, να δούμε. Κεράνης, Βελισσαρίου, Μότος, Βρούτσης, Κρητικός, Βιτάλης, Ξαγοράρης, Ρούσος, Βακόνδιος, Τρίντεζη, Καζατζάκη, Πάπιτσης, Λούβαρης, Τρίντεζης. Να διαμορφωθεί η πρόταση, δεν ψηφίζουμε 600 μεικτά. Ψηφίζουμε να μην πάρει αδειοδότηση από εμάς ούτε ένα τετραγωνικό παραπάνω από αυτά που έχει δικαίωμα. Νομίζω ότι μιλάμε ελληνικά σε αυτή την αίθουσα. Όχι. Το ένα είναι του δίνουμε 600, το άλλο είναι ότι να μην μας έχει ανάγκη να πάρει άδεια. 600 μεικτά. Όχι. Απορρίπτουμε την αίτηση. Εντάξει, κύριε Κεράνη. Και δεν χρειάζεται αδειοδότηση από εμάς. Αυτό ψηφίζω εγώ. Εντάξει. Έτσι.
Ό,τι λέει ο νόμος. Λοιπόν, και ένα λεπτό, σας παρακαλώ, επειδή διάβαλα την ψηφοφορία και βιοψηφεί ο κύριος την τρίτη πρόταση, Μιλιώτης Τζίνης Δεναξάς. Ναι, άρα είστε αρνητικός κι εσείς. Ως προς τι, αρνητικός εν γέννη για εσάς, συνολό. Είμαι αρνητικός στην αίτηση όπως έχει κατατεθεί σήμερα στα πρακτικά του Συμβουλίου και την οποία συζητάμε. Μειοψηφίσεις σε όλα λοιπόν ο κ. Σπιτάλη. Με την αιτιολόγηση που παραχώρησε στο κ. Γραμματέα του Συμβουλίου. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την απαρτία από απαντή ο νόμος, κ. Γραμματέα. Σας έχασα. Μισό λεπτό. Τέσσερα. Λοιπόν, υπερισχύουν οι 14 μεικτά. Άρα οι άλλοι καταλαβαίνουν την μειοψηφία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να φύγω. Μάλιστα. ΔΕΙΑ. Για την ΔΕΙΑ. Ναι, ναι. Να προταχθεί το θέμα της ΔΕΙΑΣ. Πρέπει να φύγω, μωρέ. Φεύγω τώρα. Φεύγω ταξίδι. Και έμεινα δηλαδή για το Δημοτικό Συμβούλιο για να φύγω τώρα.